Γεια χαρά, Μαγκέ. Καλησπέρα. 43. Πάει και αυτό. Εσύ, Ακή. 43 και εγώ. Ακή, εσύ. Τι θες να πω. Δεν, γιατί δεν είμαι 44. Σε 5 λεπτά. Θα το βάλω. Του χρόνου το θέλουμε οπωσδήποτε το πρωτάθλημα. Γιατί, Τάκη. Οπωσδήποτε. Τι έχει γίνει. Είναι σαν να μην έχουμε πάρει κανένα. Α, έτσι. 43. Και οι άλλοι. Οι άλλοι πώς είναι, 37 όλοι μαζί. 37, δηλαδή 20 ο Παναθηναϊκός και 11 η ΑΕΚ. Όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Πώς πάει, 20 ο Παναθηναϊκός. Ναι. 12 η Μαρίνα. Α, η Μαρίνα, 12. 13 πήγε. 12 η Μεταφράστρια. Ναι. 11 η ΑΕΚ. Ναι. 6 ο Φουστέρ. Ναι. 2 3 ο Άρης. 3 ο Άρης. Έτσι, έτσι θα τα πάμε. Και ο Τζόρτζεβιτς, μην τα πάμε μετά με τους παίκτες. Λοιπόν, ναι. 43 εμείς. 37 ο Βάζελος, 11 τα Χανουμάκια, ό,τι σας λέω. 3 ο Άρης, 2 ο ΠΑΟΚ, 1 η Λάρισα. Και να πούμε, Άκη μου, ότι τα 43 πρωταθλήματα... Άλλο τώρα, πολλά από αυτά, λετάκι, είναι μες στην τάλα του καλοκαιριού τώρα, δηλαδή με, ναι, αυτό πάμε. Με κάψονες και τέτοια. Για πρώτη φορά συμβαίνει μέσα στο χειμώνα, Φεβρουάριο. Έτσι, για μένα όμως, δεν το πήρα, μαθηματικά το πήραμε το Φεβρουάριο εκεί. Γιατί το πρωτάθλημα το πήραμε τον Νοέμβριο, μετά την 4 που φάγε η ΑΕΚ. Εκεί λες. Από Νοέμβριο, βέβαια, ρε Άκη μου. Από την ΑΕΚ εκεί, που ήρθε εδώ μέσα στα 4. Τι, αφού δεν ισχύει, αυτό το έχουν ξεχάσει. Α, ναι, γιατί. Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν να ξεχνάνε. Πώς γίνεται αυτό. Τίποτα, μόνοι τους. Μόνοι. Σου λέει και τι έγινε, λέει, που με υπογράψανε. Το ξέχασα. Θα συνεννοηθούμε ότι το ξεχάσαμε μεταξύ μας. Τι είναι σαν να μην έγινε. Ακούσαμε μια πάτηση και κέρδισανε, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, ό,τι δεν αναφέρεται από τους τσάτσους του ΣΑΡ, δηλαδή πώς λειτουργούν. Ο κάθε πικραμένος, να μην πω κανένα άλλο επίθετο. Το πω εγώ. Με την ίδια κατάληξη, όχι. Έτσι. Πώς λειτουργούν. Συνεννοούνται μεταξύ τους, ναι. Δεν έγινε τίποτα. Λένε όλα τα άλλα. 43. Ναι, 43. Ναι, ναι. Κάτσε, ξέρεις πόσο πάει, Άκη, πόσο πάει. 4.343. Τι δεν θα κάνουμε τώρα. Όχι, να σου πω κάτι. Περίμενε. Ξέρεις, συγγνώμη, εδώ θα επανέλθουμε. Μαθηματικό δεν είναι. Ναι, όχι, ξέρεις, 4.343, δηλαδή. Ναι, 4.711. 43, άκου τώρα. Δηλαδή, μετράω τώρα σε ποιον αιώνα οι άλλοι μας Ολυμπιακοί που θα ζουν, θα γιορτάζουν το 4.343. Τι θέλεις, ρε Τάκη, τώρα, μέχρι μου λέει, άσε με, μωρέ, τώρα, παιδί μου, πότε θα φτάσουμε αυτό τον αριθμό σαν πρωταθλήματα. Άσε με, βρε Τάκη, πόσα χρόνια είναι. Κάσε με, βρε Τάκη, τώρα έχουμε εκπομπή, τώρα, αλλά κάτσε. 4.000, πόσα χρόνια είναι 4.000. Τι ανησυχίες είναι αυτές. Πόσα είναι. Πάμε, βρε Τάκη, με τα μαθηματικά τώρα. Δηλαδή, με θέλεις να μπερδευτούμε με τις ρίζες τώρα και με τα. Έσκασα τώρα με αυτό. Ναι, ναι, μπράβο. Άσε που μπορεί να έχουμε ξαναγεννηθεί πρώτα ο Θεός και να κατέβουμε και να τα δούμε αυτά που βλέπουμε τώρα. Τάκη, εγώ δεν θα έχω πεθάνει καθόλου. Δεν ξέρω για σένα, εγώ δεν θα έχω πεθάνει καθόλου. Ναι, δεν ξέρω για σένα, να που λέω τα ξαναγεννηθεί. Μακάρι που παρακολουθεί. Εγώ δεν έχω σκοπό. Όχι, το λέω, το δηλώνω. Τι λέω, ναι, τέλος. Α, δεν έχεις πεθάνει. Όχι, ποτέ. Ούτε εγώ, ρε Άκη. Εσύ είπες να ξανακαινηθείς. Όχι. Α, για να παίξω μπάλα. Πάλι, βαφτίσια. Ναι, ρε. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει και μου έχει πάρει το μυαλό. Μαστούρα σαν και σένα δεν υπάρχει. Τα έχω χάσει, πάντα τρελαθώ. Τι, ελάς, ποτέ ένα μαυτιστικό σταυρό τώρα, Τάκη. Ναι, και είναι και ακριβή τώρα. Τι, σαν του... Έχει ανέβει το χρυσό. Σαν κάτι ράπερ. Τι, ναι. Oh, yeah. Ναι, γιο. Γιο, γιο, γιο. Άστε, τώρα πάμε τώρα. Άσε, άσε με, με τη... Αν με πας κατευθείαν από το Κεζαντζίδι, θα με πας τώρα στο Μάικλ Τζάκσον. Πιο σκούρος. Ε? Για πιο σκούρος, λέω. Α, πιο μπλακ. Ναι, αυτός τώρα, λέει. Ποιος ήταν, κάτσε να σου πω εγώ. Κάτσε, ας το πω εγώ, νομίζω ότι δεν ξέρω. Τι είμαι με μαθηματικές. Κάτσε ρε Αγγί, ας το πω εγώ. Τι είπατε σήμερα, μουσικές. Ο Barry White. Yeah. Πιο σκούρος. Ναι. Την έχετε δει τη γυναίκα του Barry White. Ούτε κι αυτός. Ούτε κι αυτός. Του είναι τυφλός. Καλό, ε. Στο έχω ξαναπεί. Μαύρο, μαύρο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σε αυτά, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά τώρα. Τι κελάζε, Θωμά. Τακτάρες του παιδιού, τι να κάνει, άστο. Έσπρα, έσπρα γέλιο. Μες τον μπούλι.
είναι εκπομπή. Όλο το γύρο, όλο το people, όλο. Ναι, όλο over the world. Yeah. Αναφερόμαστε κάποια γεγονότα. Και επικαιρότητα, κύριος. Yeah. Επικαιρότητα. Σαν σήμερα. Ναι, σαν σήμερα. Δηλαδή, 40 χρόνια πριν, 40 χρόνια μετά. Ναι, γιορτάζει η ΕΡΤ, μια και το θυμήθηκα, είδε σε εκπομπή που κάνανε. Ποιο? Η ΕΡΤ, πώ τη λένε. Τι εκπομπή. Η ΝΕΤ, πώ τη λένε. Τι εκπομπή. Την Αθλητική Κυριακή. Ναι, 50 χρόνια, βγάλανε τον Κατσαρό. Βγάλανε τον άλλον εκεί, ναι. Το Φουντουκίδη, ναι. Που διακογιάνει δεν πήγε. Ο γιατί... μόνος Ολυμπιακός. Καταρχήν τι, δύο. Ο Φουντουκίδη τότε... Παναθηναϊκός είναι. Ο Φουντουκίδη. Προπαγάνδα, ο Φουντουκίδη. Ναι, Παναθηναϊκός, άστο, Άκη, Παναθηναϊκός άρρωστος. Με τα γυαλιά δεν λες, ρε. Ναι, με τα γυαλιά. Εντάξει, κανείς δηλαδή δεν ήταν. Κανείς. Μόνο Τσόχος. Ο Τσόχος. Ο Σταύρος. Ξέρω γιατί ζει. Ξέρω εγώ μόνο τώρα στην ΕΡΤ, δεν λες. Παλιά, ναι. Εντάξει. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ναι, όλοι έχουμε παγκάτα, άστο, μην την ψάχνετε από τότε από που φτιαχτήκαν. Που υπήρχε μια τηλεόραση σε κάθε μαύρη παιδιά. Και έγινε χρώμη. Ναι, ναι, και τι, και από μαύρη δεν έγινε χρώμη, κατά μαύρη. Παρόλο που έγινε χρώμη, μην πούμε για Ολυμπιακό τίποτα, προπαγάνδα. Πάντως ανυπομονώ. Ναι, όλοι αξιοσέβαστοι, αλλά την προπαγάνδα του την κάνατε. Ανυπομονώ πότε θα πέσει μαύρο στην ΝΕΤ. Τι έπαθες πάλι. Πώς, ακόμα δεν αλλάξουν μυαλά. Δηλαδή τώρα είναι κρατικό. Τους απολύσαν, τους ξαναπήραν. Ναι, όχι άλλο. Καλά κάνα να μην κάνουν. Όχι, ναι, αλλά να έχουν κάποιο. Όχι, όταν βλέπεις όμως αυτή εγώ τη στιγμή. Να μην να σου πω. Βγάζει τον κόσμο, προκαλείται ρε μάγκες. Όχι μάγκες, τι μάγκες να είστε. Αυτό τώρα το πράγμα με τα λεφτά τα δικά μας. Να έχει πάρει ο Ολυμπιακός το 42ο πρωτάθλημα. 15 δευτερόλεπτα ναι, μόνο. Ναι, στο Φεβρουάριο μήνα. Έτσι. Ναι. Δεν γίνεται. Το συζητάνε. Σχόλιο. Το συζητάνε όλες οι. Όλα τα σέντου όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου, έτσι. Όλα τα μέσα. Και εσείς να μου έχετε παραπάνω αφιέρωμα για το φροντιστή του ΠΑΟΚ. Θεός συγχωρέσον άνθρωπο. Αλλή μόνο ρε τον άνθρωπο. Άλλο τον άνθρωπο. Τίποτα. Και οποιοδήποτε. Για τον οποιοδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα, είναι αθλητική εκπομπή και υπάρχει ένα επίτευγμα. Έτσι. Όλοι εδώ παλεύουν οι ομάδες ή κάνουν ότι παλεύουν για να κατακτηθεί ένα πρωτάθλημα. Το οποίο κατακτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Τόσο κακό είναι. Και έχετε φέρει κάθε συρφετό. Ακούμε τον κοκοβιό των άλλων από το ΑΚΑ. Να μην με κλείσουνε που έχει τα αποκλειστικά. Ποια αποκλειστικά, του λέει ο άλλος, yeah. Βγάλε με να πω ότι θα τα καθαρίσω όλα. Δηλαδή, μαγαζάκι, Αθηνική Κυριακή, ποιαν είναι μαγαζάκι. Ποιαν είναι μαγαζάκι. Απευθυνόσαστε στον κόσμο του Ολυμπιακού, στο φίλαθλο κόσμο της Ελλάδας, που η μισή είναι Ολυμπιακή. Παραπάνω. Και αφιερώνετε τη μέρα του πρώτου. Δεν λέμε για τις άλλες μέρες, που λέμε, έτσι. Τη μέρα που κατακτά το πρωτάθλημα. Που γι' αυτό υπάρχετε, σαν εκπομπή, γι' αυτό υπάρχετε, να δείχνετε το πρωτάθλημα. Δεν είναι να δείχνετε ποιος πέθανε και ποιος δεν πέθανε. Αυτά είναι στις μικρές αγγελίες. Θεός χωρίς τον άνθρωπο, αλίμονο το ξαναλέμε. Αν παρεξηγηθούμε έτσι. Παρεξηγηθούμε, αλλά δεν έχει μεγαλύτερη αξία ένα άγαλμα που βάλανε μια τάβε, μια πλάκα εκεί πέρα και είδαμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης να μιλήσουν και εις βάρος και δεν δείχναν το Ολυμπιακό που κατάκτησε το πρωτάθλημα. Και καλεσμένος ποιος, δεν κατάκτησε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ένα παίκτη του Ολυμπιακού δεν βρήκατε. Δεν είπαμε, καλό παιδί και βλάχος, αλίμονο. Αλλά ένα παίκτη του Ολυμπιακού δεν βρήκατε. Όποιον να είναι. Όχι, ο βλάχος παρόλο που... Ρε άλλο ρε, δεν σου είπα εγώ τι παίξει. Ρε παιδί μου, για να τη βρει... Για το Ολυμπιακό με τα καλύτερα... Ρε, αυτό σου λέω. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού δεν πρέπει να πάρει. Ρε, το λογικά. Πάρ' το καραπιάρι ρε παιδί μου. Διοντολογικά δεν τον Τζόρτζεβιτς. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Τον Ινιάρδη. Όλους τους καλέσατε και σας είπαν όχι. Τον Γιωργάτο. Τόσο μένος. Δηλαδή ναι, δεν σβήνονται. Δε σβήνονται αυτά. Άκου. Είναι μεγάλο. Ακούστε τώρα. Πολύ όσο πρόβλημα. Πόνο και να έχετε με το μανδύα του αντικειμενικού και με υπό τη σκέπη του κράτους και της κρατικής τηλεόρασης, όσο πόνο και να βγάζετε προσωπικό, δεν σβήνεται το κάθε πρωτάθλημα όσο και να το θέλετε. Δεν σβήνεται. Εδώ είναι. Γράφετε εδώ και κυριότερο. Γράφετε στη συνείδησή σας και σε ένα άλλο σημείο υπογράφετε. Έτσι που το νιώθετε. Δεν σβήνεται με την προπαγάνδα. Και το ξαναλέω, μιλάμε οι άλλοι στα κρατικά, στα ιδιωτικά κανάλια. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Μαγαζί τους είναι, μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Δηλαδή, ο άλλος που θα πάει να δει Sky, δεν περιμένει να δει τώρα και τίποτα Ολυμπιακό. Τι γίνεται, θα το κρύψουν. Λογικό είναι.
για αυτούς. Εντάξει, λέει, άστο την ενημέρωση, δεν την ψάχνουμε. Λέμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Α, μπράβο. Λοιπόν, μια και είπες τώρα για αυτό το κανάλι, να πω εγώ για ένα άλλο κανάλι. Το Αχελό. Στη Μακεδονία. Α. Πιάνω. Το Αχελό. Λοιπόν. Εντάξει, φίλος ο Κώστας ο Σαμοτράκης. Καλό παιδί, Ολυμπιακός. Τι έκανε. Αλλά ρε Κώστα, όταν σου λένε 15.000 πήγανε στο Καραϊσκάκι για στη φιέστα, έπρεπε να πεις. Ποια φιέστα καταρχάς. Έτσι, το ρωτήσαν, ρωτήσαν οι άλλοι, να ναι. τελειώσα. Ναι. Έπρεπε να πεις. Δεν ήταν προγραμματισμένη καμία φιέστα. Και βέβαια ο κόσμος που δεν πήγε, 15.000 με τη Βέρεια, μετά από 20.000 με Ατρόμητο, 33 με, με την Άντρα και 15 με τη Βέρεια, το θεωρείτε λίγο. Σε μια εβδομάδα. Ενώ εσείς που κόβετε μέσα όρο, σε ή 11.500. Σε μια εβδομάδα. Ναι, βέβαια. 11.500 η ΑΕΚ, 11.300 ο ΠΑΟΚ και 8.500 ο Παναθηναϊκός, τον Ολυμπιακό βρήκατε. Που έχει μέσα όρο 20.000 εισιτήρια μέχρι τώρα, γιατί έχει να παίξει και με τον Παναθηναϊκό 33.000. Και άλλες 33.000 τέλος αγωνιστικής με την Καλονή, που θα είναι η φιέστα 66. Και 20 με τον Πανθρακικό 86.000. Θα περάσουμε τα 22.000 μέσα όρο εισιτήρια. Κύριε Σαμοτράκη, έπρεπε να τους πεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τους πεις ότι δεν είναι προγραμματισμένη η φιέστα από τον Ολυμπιακό. Τη φιέστα εμείς οι Ολυμπιακοί την κάνουμε στη λήξη του πρωταθλήματος. Άκου τώρα. Απλά οι παίκτες ναι. θεωρούσαν. Όχι οι παίκτες, πώς πήγαν να το παρουσιάσουν. Δηλαδή εμείς τώρα τι να κάνουμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα και να στεναχωρηθούμε ναι. να φύγουν οι παίκτες να πάνε. Μαθηματικά μέσα. Το πήρα. Μαθηματικά. Να φύγουν να πάνε μέσα. Κάτι έπρεπε να κάνουν. Εθιμοτυπικό. Βγάλαν αυτά τα μπλουζάκια, έτσι, για πάρτι τους ναι. Και για πάρτι μας, συγκεκριμένα για τον κόσμο. Χειροκροτήσανε τον κόσμο, απλά, αυτά. Από εκεί και πέρα πήγαν να το παρουσιάσουμε ότι στη φιέστα ναι. δεν πήγαμε εμείς. Δεν πήγε ο κόσμος ναι, δεν έχει αξία το πρωτάθλημα. Απογοητευμένος. Γι' αυτό το θέλω του χρόνου. Ναι, ναι. Αλλά, γιατί του χρόνου έχει αξία. Κάτσε, για να το καταλάβω. Για σας. Ναι, για ότι δεν έχει αξία το πρωτάθλημα. Ναι, καταλάβετε. Ναι, ναι. Αυτό σου λέμε βρε Κωστάκη. Ναι. Και δηλαδή, καταλάβε το, αλλιώς μην πηγαίνεις και εκεί πέρα. Άμα είναι σε μαγειρεύουν. Για μένα Κώστα δεν πρέπει να πηγαίνεις κάπου. Άμα είναι ένα όρεσης και το λέω για κάθε τέτοιο. Σε μαγειρεύουνε Κώστα. Όποιος δεν είναι να τον μαγειρέψουν. Είναι πάρε τηλέφωνο με έναν άρθρο. Να μαγειρεύει αυτιά. Σας μην πηγαίνει. Δηλαδή σε καλεσμένο, τι να πάει να κάνει τον καλεσμένο και να του λένε οι άλλοι φταίει ο Ολυμπιακός ναι. και να λέει ναι, ναι, επειδή ντρέπεται και πήρε τα θέλει να κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Και προς τιμή του πήρε το δίκαιο ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης. Πώς το λένε. Ψωμιάδη. Μπράβο. Ο πρώην νομάρχης της Θεσσαλονίκης πήρε το δίκαιο του το ανθρώπου. Ναι, άλλο. Εμείς αυτό θα, με το γραβάτα. Το φέραμε και σαν παράδειγμα για όλα να πιάσουμε. Και σαν είδηση ότι αυτό δεν ήταν φιέστα. Έχετε δει πως είναι η φιέστα στο Ολυμπιακό. Θα τη δείτε τώρα. Καταρχήν δεν είμαστε και τίποτα τσιγκούνιδες. Τα έχετε όλα υπερπαραγωγές. Κάθε χρόνο συναγωνίζεται η προηγούμενη φιέστα σε αρτιότητα. Την επόμενη, η επόμενη την προηγούμενη. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Πρόπερση είχαμε όλα τα κύπελα στη σειρά. Και τι λέγανε, άκου τι λέγανε. Για τα λίγα τα φέρε. Άκου τι λέγανε. Και πέρυσι και πρόπερση που, πάλι λες, που λες πάλι λέγανε σε παρεφερή παιχνίδια σαν το χθεσινό. Ναι, ναι, ναι. Πάλι λέγατε ότι αυτή είναι η φιέστα. Και πάλι ο κόσμος του Ολυμπιακού, τη μία χρονιά ήταν τρεις μέρες το sold out πριν τη φιέστα, είχε ανακοινωθεί sold out και την άλλη χρονιά τέσσερις μέρες. Τότε που λέγατε ότι είχε γίνει μια, κάποια φιέστα που μην βρείτε 15.000 εισιτήρια, λες και άμα μαζέψετε εσείς 15.000 εισιτήρια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 20.000. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δεν παίζει ρόλο, είναι Κίνα, είμαστε. Κατά του Ολυμπιακού μόνο. Φτάνει αυτή η λάσπη. Αδέρφια εκεί πέρα, έτσι απέναντι. Να συνεχίσω κάτι άλλο τώρα. Και φτάνει αυτή η λάσπη και βγαίνει μετά ο οπαδός, ο γνωστός οπαδός της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχει δικαιώματα να φέρεται σαν πρόεδρος ή να είναι σαν οπαδός. Δεν το ξέρω αυτό, θα το μάθω. Λέει, θα ξυλώσουμε την ΕΠΟ. Ρε οπαδέ του της ΑΕΚ, πες ότι στο πρώτο ημίχρονο γιουχάραν την ομάδα σου. Σαν να σου λένε πάρε παίχτες, κάς την ΕΠΟ. Ο άλλος πέναλτι καθαρό. Παίχτες πάρε. Άμα πάρεις παίχτες, δεν σου κάνει κανείς τίποτα. Έτσι κάνει ο Μαρινάκης. Έτσι έκανε και ο Κόκαλης. Κοιτάξτε. Έτσι έκανε και ο Νταϊβάς πιο παλιά. Λοιπόν, δεν και ακόμα πιο παλιά ο Γουλανδρής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από τον αυτοεξαρτησμό. Κοιτάξτε πώς γίνονται ένας μετά τον άλλο. Τον είδατε το Σαββίδι. Είδατε τον Αλαφούζο. Εδώ ο κόσμος καίγεται.
Δεν έχουν κερδίσει ντέρμπι πουθενά. Θέλανε και να παίξουν και μαζί μας τρομάρα, τρομάρα τους. Και τι λένε, πω άμα παίζαμε, δεν έχετε κερδίσει, δεν έχετε σκοτώσει τον πεθαμένο. Δεν έχετε σκοτώσει και θέλετε να παίξετε και με τον Ολυμπιακό, πω άμα παίζαμε. Τρώει σφάξιμο, πέναλτι καθαρό, αλλά ναι. Τι να κάνει, στο βωμό. Δεν διαμαρτύρηθηκε ο Λαφούζο. Όχι, έδωσε και το χέρι. Ήταν πέναλτι. Σε αυτό που έφαγε ο Ολυμπιακός το πέναλτι, δύο πέναλτι. Εν τω μεταξύ ήταν που και τσίπαει σύννεφο τώρα. Δεν έχετε να κερδίσετε, ήρθε ο άλλος ο μεταρρυθμιστής. Ο Στραματσόνι, το Μπουκιτσί πάει σύννεφο. Ναι, δεν έχετε κερδίσει, δεν έχετε βάλει γκολ πουθενά. Έτσι, 5-6 αγωνιστικές. Δεν τρέχει τίποτα ο κακός Ολυμπιακός. Ο Κότσο σα τα έλεγε ότι όσο. Ναι, το κυνηγάνε τον Κότσο. Ναι. Όσο υπάρχει αυτή η εγκληματική ομάδα που θέλει να στηρίξει... Να το πέρατε, για να το δούμε, ρε. Για να δούμε, για να δούμε. Τι έγινε, ρε, με τον Ολυμπιακό. Ίδιο πράγμα, δεν είναι, ρε, παιδιά, εσείς που βλέπετε. Κυρίως είναι το άλλο. Όχι, τι έγινε, ρε, Βασέλια. Δεν φώναξε ο Αλαφούζος. Ρε, εντάξει, ο Αλαφούζος, οι άλλοι, δεν μιλάτε, ρε. Ποιοι, του πάω. Όχι, ρε, τα Βασίλια, ρε. Αυτό είναι ο Αλαφαντή, ρε, κάτσε, ρε, τάκι. Ο πρόεδρος θα μιλήσει. Ρε, είμαι ο πρόεδρος. Αυτός γράφει τις ανακοινώσεις. Ρε, τάκι μου. Ναι, ο Παντή, ναι, εντάξει. Γενικότερα, το ίδιο πράγμα, ναι. Δηλαδή, ο φίλος του Παναθηναϊκού πάει στο κήπεδο για τον Αλαφούζο και για τα κολλητιλίκια του Αλαφούζου. Και για την αφραγγεία του Αλαφούζου. Απλά παίρνει τα κομμάτια. Και για την αφραγγεία του Αλαφούζου που θέλει να κάνει κολλητιλίκια για να καλύψει, ο φίλος θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Γίνεται πέναλτι. Είναι αυτό, ρε, παιδιά. Γίνεται πέναλτι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, για δέστε το. Κανένα, αλλά ο κύριος Αλαφούζος μετά είπε στον κύριο Μελισσανίδη συγχαρητήρια, λέει, νίκης ο πιο τυχερός. Εντάξει, και σου λέω εγώ πώς το παίρνει, ρε παιδί. Εγώ βλέπω ο φίλος του Παναθηναϊκού πώς το παίρνει. Βαζέλια και παοκτζίδες ότι σας μαγειρεύει ο Μελισσανίδης και δεν το παίρνετε χαμπάρι. Λοιπόν, όχι, αυτό, θα γίνονται αλληλομαγειρέματα, τάκι μου. Αλληλο... Δεν μιλάνε, ρε. Τι αλληλομαγειρέματα. Τα κοίτα να δεις πότε θα μιλήσει, πότε θα ξεφτυλίσει. Είναι το ίδιο ή δεν είναι. Ενώ το άλλο πέναλτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός που είχε κολλημένο. Και οι δημοσιογράφοι. Το χέρι. Ρε, ο παίκτης κολλημένο. Ο παίκτης το χέρι του δεν ήταν πέναλτι, ήταν κολλημένο. Σωστό. Αλλά αυτό εδώ. Τίποτα, ούτε δημοσιογράφη που λέει. Εντάξει, ρε, είναι μια φάση παρεφερή. Ίδιο πράγμα. Ναι, το ίδιο πράγμα. Που τι, πώς βγήκατε έτσι κάθετη και ακέρι αμέσως πέναλτι και εδώ αμέσως όχι πέναλτι. Τι έγινε. Και κόκκινη κιόλα. Και λέω εντάξει ρε παιδί, ρε καταρχήν εμείς τη βλέπουμε την μπάλα με τα ματάκια. Μας πάμε στο γήπεδο και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μας κορυδέψει κανείς, έτσι. Και κάθε φιλάθλο που πηγαίνει στο γήπεδο. Από εκεί πέρα. Είναι ό,τι πείτε εσείς, νομίζετε. Ναι, και εμείς λέει τίποτα. Εμείς τίπο, ο κόσμος δηλαδή. Εμείς σας ξυπνάμε αν έχετε πάρει χαμπάρι εδώ και πολλά χρόνια. Τι να, ρε, εσύ, άλλο τώρα. Και να το αναλύσουμε ένα λεπτό, γιατί φεύγουμε και από τα θέματα, αλλά μου ήρθε. Θα τα πούμε όλα. Ναι, μου ήρθε τώρα στο κεφάλι. Ρε, εσύ, που είσαι φίλος του Παναθηναϊκού, βλέπεις εδώ πέρα μια αδικία. Έτσι, συγκεκριμένη. Και μετά, λες, συνηθισμένος. Να κάνει την τρίχα τριχιά και τέτοια. Γίνεται ένα ράουτ, εδώ έχουμε πρωτοσέλιδα. Και λες αύριο θα γίνει η μάχη. Τι αύριο, το λες στην ώρα του παιχνιδιού. Με το που τελειώνει το παιχνίδι, βλέπεις την χειραψία του προέδρου σου με τον άλλον. Να πού σε σφάξε. Έτσι. Χειραψία. Και λες τι έγινε. Και εντάξει τα κολλητήλικα του Αλαφούζου από την αφραγγεία του. Για να, κάνουν, να πάρουν την ΕΠΟ που θέλουν, να πάρουν τα πρωταθλήματα όλοι μόνοι τους. Ναι, ναι, μόνοι τους. Άσε, τι νομίζουν τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τι νομίζουν, ναι, σωστό. Τι νομίζουν. Έτσι. Ρε, εσύ σαν φίλανε του Παναθηναϊκού, πώς δεν το δικαιολογείται αυτό. Αυτή... Να είσαι και κερατάς και δαρμένος. Καλά τα έχουν κάνει και πάω κύριε. Πάω κύριε σαν... Ρε, εδώ χαίρομαι την Παναθηναϊκού που πήραν 9 παίκτες, Ράκη. Έχω τρελαθεί με αυτό το θέμα. Ναι, πήραν 9 παίκτες τα Χριστούγεννα, γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Πότε θα παίξουν αυτή την μπάλα, πότε θα του μάθει ο προπονητής, πότε θα μάθει το όνομα του άλλου, όχι για μπάλα, το όνομα του άλλου πότε θα το μάθει. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε, υπήρχε γιούχα αεκτζίδων προς την ομάδα τους. Πάμε παρακάτω με αυτούς. Εντάξει, ναι, ναι, όχι, λέμε για κάποια σχόλια που δεν γίνονται ή κάποια σχόλια που γίνονται. Γιατί από όλα αυτά πήρε ο Ολυμπιακός το 43ο το Φεβρουάριο και μετά ναι. Κατά καρέκλες. Καλά, για μένα το Νοέμβριο. Τίποτα καρέκλες για μένα το Νοέμβριο το πήραμε. 4-0, 15 βαθμούς πίσω. Λοιπόν, αυτό που έγινε όλη η κουβέντα άρχισε από το Σαμοθράκη και καλά θα κάνει ο φίλος μου και καλό παιδί και καλός δημοσιογράφος και ο Ολυμπιακός. Όχι, να πούμε και τα καλά του. Να, πούμε ρε, τα άλλο, καλά, κάθε... να μην ξαναπάει εκεί. Το μαγειρεύουνε. Δεν απαντάνε έτσι, Κώστα. Δεν υπήρχε φιέστα το Ολυμπιακό! Τέλος του χρόνου την κάνουμε! Του πρωταθλήματος την κάνουμε! Ρε παιδί μου,
Άλλο, τώρα πέφτουνε εκεί πέρα πάνω σου. Έχει τάκι και πιο παλιά, έχω τύχει εγώ. Δεν είναι. Πέφτουνε πάνω σου. Τι είναι εκεί πέρα, Άκη. Ποιο θα πέσουν, δηλαδή εσύ και θα σε μαγειρέψουν, πλάκα μου κάνει. Τότε τι πέφτουνε πάνω, μην το δικαιολογεί. Ρε πέφτουνε, σου λέω, εδώ, λέω πως δεν λειτουργούνε, δεν δικαιολογώ. Το έχουν κάνει μία, το έχουν κάνει δύο, την τρίτη δεν ξαναπάς. Τέλος, δεν ξαναπάς ποτέ, το λέω εγώ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Σε έχω σώσει από τόσα πράγματα. Όχι, ρε, άλλο ρε τώρα. Όποιος είναι, όποιος πηγαίνει θα παίρνει τα κομμάτια του Ολυμπιακού. Αλλά καλύτερα να μην πηγαίνει καθόλου. Δεν ξαναπάει, τέλος. Ποιος καλώσαμε τώρα με εκεί. Δεν σκαλώσαμε. Γενικότερα. Είπα, ο Κώστας είναι Ολυμπιακός. Καλό παιδί, φίλος μου. Τον μαγειρεύουν πονηρά. Όχι, δεν παίρνει χαμπάρι. Μπορεί και να μην παίρνει και χαμπάρι. Ξέρω εγώ, ρε παιδί. Το αποτέλεσμα πάντως δεν είναι σωστό. Αυτό. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν ικανοποιείται. Εγώ το άκουσα και το τηλέφωνο με πήρανε. Άσε με. Εντάξει, τελείωσε τώρα με αυτό. Λοιπόν, το Σαν Αντρέα που βλέπετε είναι τέταρτο στον κόσμο. Είμαστε τέταρτοι σε πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Τέταρτοι στην Ευρώπη σε πρωταθλήματα και πρώτοι σε ποσοστό αριθμό πρωταθλημάτων. Δηλαδή σε ποσοστό εννοεί. Ναι, ότι χρόνια. Δεν γίνεται. Είναι, πάει το ποσοστό ανάλογα πόσα χρόνια είναι το πρωτάθλημα της κάθε χώρας. Είσαι ένα παίζει από το 1880. Ένα λεπτό ρε παιδί μου. Πόσα χρόνια είναι το κάθε πρωτάθλημα της κάθε χώρας. Με πόσα πρωταθλήματα έχει κατακτήσει κάθε ομάδα. Σε ποσοστό στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι. Δεν είναι η Celtic που έχει τα πιο πολλά από εμάς. Αλλά σε πρωταθλήματα είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη. Ναι, και στον κόσμο έχει. Όχι. Τέταρτοι στην Ευρώπη και στον κόσμο είμαστε έκτη. Έκτη. Ναι, έκτη. Και τρίτη σε ποσοστό. Στον κόσμο. Έκτη σε πρωταθλήματα στον κόσμο και τρίτη σε ποσοστό. Στην Ευρώπη είμαστε τέταρτοι σε πρωταθλήματα και πρώτη σε ποσοστά. Πόσα πρωταθλήματα έχουν γίνει. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, τα λιγότερα χρόνια έχουμε πάρει τα περισσότερα πρωταθλήματα. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε, μπάσκετ. Τι μπάσκετ. Όχι, μπάσκετ σήμερα, όχι, πάμε ημερολογιακά. Βόλεϊ. Σαββάτο. Τι έγινε πάλι εκεί. Τι γίνεται εκεί. Η ΦΑΠΑ πάει σύννεφο. Ρε και όλοι οι πρωταθλητές παντοτινοί. Η ΦΑΠΑ πάει σύννεφο. Γεμίσατε την Κυψέλη. Σας κάναμε 8-0 σε ρήμε στην Κυψέλη οι άντρες του Ολυμπιακού. Το αντρικό βόλεϊ εννοώ. 8-9. Τις 8 φορές. Ναι. 8 φορές δηλαδή. Πάνε εκεί καμπίσουν από πάνω σκούζουνε. Αλλά γενικά όμως, τα τελευταία 6 χρόνια επί Προεδρίας Μιχάλη Κουντούρη στον Ερασιτέχνη, 21 νίκες Ολυμπιακός, μία ο Παναθηναϊκός. Πότε. Τίποτε. Τα τελευταία 5,5 χρόνια, 6. Έχουμε μία ήττα. Α, ναι. Αυτό είναι πότε. Δηλαδή, περίμενα να πάει. Εγώ δεν τη θυμόμουν. Άμα δεν έπαιρνα εδώ σαν site από το πρωί να ψάχνω. Τι μου το θύμισες. Τι, σε πήρα από κάτω, Φλόρ, φέρε λίγο νερό. Πάμε σε ένα διάλειμμα, εντάξει. 21-1, ρε, εντάξει. Θα συνέλθω. Ωραία. Και πάμε και στα πρωταθλήματα του βόλεϊ. 27 εμείς, 18 εσείς. Με αυτό που θα πάρουμε φέτος, πάμε 28. Λοιπόν, όχι, να πω και ένα άλλο. Ναι, πες. Όλες μας οι ομάδες του Ερασιτέχνη. Ναι. Μην κοιτάτε βαθμολογίες, είναι αίτητες. Εκτός των βόλεϊ αντρών, όλες οι άλλες ομάδες, ό,τι θέλετε. Μπάσκετ, γυναικών. Το μπάσκετ γυναικών. Ναι. Που σάρωσε την Πηλαία, την σάρωσε. 20 πόντους περίπου, 18 αν δεν κάνω λάθος, μες στο ΠΑΟΚ. Που πόλο, εκεί να βρίσετε πάλι. Πόλο αντρών γυναικών. Καλά, εκεί άστρα, δεν υπάρχει. Άλλο, τι άλλο έχουμε, βόλεϊ. Βόλεϊ γυναικών. Γυναικών. Όλα αυτά τα τμήματα είναι αίτητες. Να πούμε ότι. Για Ολυμπιακό τώρα μιλάμε και παίρνετε τηλέφωνο τώρα εσείς και νομίζετε ότι θα πάρει καλύτερα τηλέφωνο και θα πει μια μαλακία. Αυτά τα λέμε για τον Παναθηναϊκό, δεν τα λέμε για τους έξιδες που έχουν άγνοια. Όχι. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν πάμε κατευθείαν. Δηλαδή, όχι, το λέμε για τον Παναθηναϊκό, γιατί λέει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής όλα τα σπορ παντοτινέ. Στο πάντα εσείς το έχετε κάθε 100 χρόνια. Τι πάντα είναι αυτό. Κάθε 100 χρόνια λέτε πάντα θα πάρουμε πρωτάθλημα. Κατά συρροή οι πρωταθλητές είμαστε. Πω. Εντάξει είμαστε. Ιδιαίτερο συνδεχτή. Ό,τι σου λέω. Ιδιαίτερο συνδεχτή. Τι. Λοιπόν. Ό,τι σου λέω. Ναι. Τι λοιπόν. Να πω και. Κάτσε, για λέγαμε. Εγώ περίμενε. Σε ένα φίλο μου στη μεταμόρφωση. Που εκεί πήγα σε μια ταβέρνα τις προάλλες. Πριν κάνα δύο μέρες.
Ένα Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, κύριε. Μεταμόρφωση. Τι ταβέρνε. Παντού, ρε, στο περίπτωρο πήρα τσιγάρα. Ρε, Παναθηναϊκός, όχι, τάκι Ολυμπιακός. Βάζω βενζίνη, 5 ευρώ. Δεν θέλω να αφήνω λεφτά. Αυτό το λέω, δεν θέλω να αφήνω λεφτά εκτός Πειραιά αλλού. Είχαν ρε από εκατομμύρια. Ήταν Ολυμπιακός και του είπα πάλι ένα δεκάρικο. Τέλος πάντων. Τι και ρε από ρολόι. Λοιπόν. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός με λίγα λόγια στη μεταμόρφωση. Μπράβο φίλε μου καλέ. Τι πες τι. Τη γέμισε λεφτά η ανάπτυξη. Καλά, η ταβέρνα. Καλώ ήρθε η ανάπτυξη. 120 ευρώ δεν υπάρχει, Άκη. Τι. Πόσα άτομα. Μου το σέλεσε 120 από τα 150 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε ένα βίντεο. Ή να πούμε. Τι, όχι, τίποτα. Πώ ήρθε τώρα αυτό. Αυτό δεν έχουμε. Δεν φιλολογεί. Ήταν η time out. Όχι, δεν κάνει. Δεν είναι τρίτη. Αλλαγή. Αλλαγή. Θα βγείτε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά για το βολέι. Ναι, το βολέι το περάσαμε έτσι πάει, ρε τάκη. Και στο Κοκκινάκι στον αντρών και την αδερφή του Κοκκινάκι στο γυναικών, μεγάλη παίκτρια. Αλλά γενικά σε όλα τα κορίτσια, σε όλους εκεί τους στον αντρών. Έχω μια αδυναμία στον Φιλίππο, θα το πω. Ο Ντίμα είναι καλό παιδί, Ολυμπιακός αρρώστος. Να λες για τον Ντίμα. Όχι, ρωτάω, να τα ακούσω κόσμο εκεί. Σου λέω εσένα, να πω. Κοίτα στην κάμερα, αφού εγώ δεν ξέρω. Ναι, αλλά έχω άνθρωπο μπροστά μου. Στην κάμερα έχω μια κάμερα, ρε Άκη. Εντάξει. Αλλιώς. Ναι, αλλιώς. Η δύο σώμαση. Ναι, το λέω η δύο σώμαση, αν παίρνεις. Κατηδίαν. Λοιπόν, πάει και αυτό. Όχι, λέγαμε ρε παιδί. Και παίζουμε τώρα Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ. Ακούω ρε ΠΑΟΚτζίδες. Α, διαμαρτύρεται λέει αυτός. Ναι, ακούω ρε ΠΑΟΚτζίδες ότι θέλει το κύπελλο. Εμάς μας ρωτήσατε. Η ΑΕΚ θέλει το κύπελλο. Ο Ατρόμητος καλά κάνει και το θέλει γιατί είναι μια μικρή ομάδα σε σχέση, να λέμε και την αλήθεια, μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αλλά δικαιολογημένα να το θέλει μια μικρή ομάδα το κύπελλο. Εμάς μας ρωτήσατε. Δεν μας ρωτήσατε. Λοιπόν, ας σας πω από τώρα την κατάληξη του κυπέλλου. Να μην έχετε αγωνία. Ο Ολυμπιακός εχθές πήρε το πρωτάθλημα. Η φιέστα θα γίνει τέλος πρωταθλήματος και το κύπελλο Ελλάδος είναι του Ολυμπιακού. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ωραία, μην πάμε πουθενά. Τι εννοείς. Πώς θα σε δω. Όχι, τα είπα στου παδού του ΠΑΟΚ, να μην έχουμε αγωνία. Ρετακή. Ναι, όχι. Ναι, Τάσο. Άσε να έχουμε λίγο αγωνία. Κάτσε ρε Τάκη αμέσως τώρα. Καταρχήν... Εγώ είπα κάτι για να πάρουν χαμπάρι. Δεν θέλω να τους τύχει ξαφνικό. Μην πάθουν και τίποτα οι άνθρωποι. Να τους προετοιμάσω το έδαφος. Η ευαισθησία. Ότι η ομάδα μας δεν παίζεται στην Ελλάδα. Απόδειξη 20 βαθμούς από την ΑΕΚ. 30-28 από τον Παναθηναϊκό περίπου. 35-37 από τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Εντάξει, υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της Παρή και της δεύτερης ομάδας της Μασέη. Ποιο, τι το θύμισες, τώρα με την Παρή. Την έχασε. Κάτσε, ναι. Κερδίζει η Λιόν. 2-1. Την Παρή. Ναι. 2-1. Ξέρεις πως κάνανε, άκου να σου πω τι κατάλαβα εγώ. Για πες. Έτσι. Να δεις πως κάνανε τις Λιόν οι οπαδοί σαν τρελοί. Λες και είχαν πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Παίχτες, οπαδοί, όλοι, μαλλιά κουβάρια. Ναι, ναι, ναι. Ρε, που κερδίσανε. Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα η Λιόν που έχει πάρει 7 συνεχόμενα. Η Παρή πόσο καιρό το παίρνει, ρε Φλόρ. Ρε, 3-4 χρόνια. Όχι, 5. Πολλά λεφτά. Ναι. Σου λέω εγώ 5 ναι. Χρόνια. 7 η Λιόν είχε πάρει 7 συνεχόμενα. Και επί 15 χρόνια δεν συνεχίζει ο Μέλλον. Ναι, ναι, παιδί, ναι, ναι, άλλο τώρα μέσα στι δόξει και 13. Τέτοια. Και πώς κάνανε από τη στέρηση. Ναι. Σκέψου οι άλλοι και που δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα. Που έχουν να πάρουν οι άλλοι 22 που χρόνια. Δεν έχουν πάρει 7 συνεχόμενα. Οι άλλοι έχουν να πάρουν 22 χρόνια. Και δεν είναι ρολόι. 22, 25 άκη. Πώς θα βγάλεις πάλι. 25, από το 94-2016 πόσο είναι. Και τι θα κάνουμε, πώς θα τα βγάλεις, δεν τα έγινε. 93. Πάλι 22 βγαίνουν. Όχι, 92 πρέπει να είναι. 92, μετά πήρε ο Παναθηναϊκός 1-2 και μετά πήρε ο Ολυμπιακός. 22 είναι πάλι τώρα, με μέτρο, δηλαδή. Τώρα είναι με τριμμυναδούχια. Δηλαδή σε πείραξε τώρα το 22, το 23 τώρα, δηλαδή. Παραπάνω είναι, εγώ βάση τώρα δεν θέλω να... Δεν θέλω να κολλήσω τώρα φτώχεια στα πρωταβλήματα. Ρε παιδί μου, θα γίνουνε. Όπως έλεγε ο Πούτιν. Α, ναι. Δεν συνορεύει, λέει. Ναι. Με τη Μόσχα. Τι είμαι. Τα συνορεύει. Λέει, ποια είναι τα σύνορα. Ναι. Έτσι θα γίνουνε και τα πρωταβλήματα. Ωραία. Λοιπόν. Τι θέλει. Α,
Αυτό. Με τη Λιόν. Ναι, με, άκου να δεις πως κάνανε και, και εκεί. Οι Λεωνίτες. Να τα παρακολουθείτε αυτά. Να, γιατί κάπου θα δικαιολογήσετε κι εσείς. Μην νομίζετε ότι είσαστε κάτι το ξεχωριστό, δηλαδή ότι έχετε κάποια απάντηση. Σίγουρα πρέπει να κοιταχτείτε οι υπόλοιποι αυτοί που κάνετε αυτά τα καραγκιουζιλίκια. Αλλά δεν είναι και τελείως πέρα από τη φύση του ανθρώπου αυτό το. Ο φθόνος. Είναι λογικό, λόγω της στέρησης, η οποία θα παραταθεί. Εντάξει. Γιατί έχετε μόνο φθόνο, δεν έχετε τίποτα άλλο. Τότε θα συνεχίσω και εγώ σε κάτι άλλο τότε, αφού το πήγες έτσι, είναι ωραίο το παράδειγμα, θα πω και κάτι άλλο. Εντάξει, θα μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό, τώρα 27 από 18. Ναι, 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 27 από 18 αυτή, να λέμε, και γιατί να. Γιατί δεν πάτε ρε, εσείς στις original του κιτρινό μαύρου μονοπατιού, μονοπάτι, πώς το λέτε. Μονοπατιού, καλά. Ναι, μονοπατιού. Γιατί δεν πάτε και να πείτε εκεί του άρχοντα να σας δώσει κανένα φράγκο να φτιάξετε και το βόλεϊ. Γιατί δεν πάτε. Της μάνας. Της μάνας. Ναι, της μάνας, της ΑΕΚ. Ναι, έτσι λέει. Ρε μάνα ΑΕΚ. Από τίτλους είναι όμως, ε. Η μάνα ΑΕΚ. Ακούει άλλο. Ναι, τη μάνα μου την πονάω. Τι την πονάω, στα αλφανοτροφία, στα γυροκομεία. Τι την πονάω. Η μάνα ΑΕΚ από τίτλους είναι διαφορετικό, λέει, να είσαι, λέει, ΑΕΚ. Εκεί δεν σας νοιάζει. Να μην βλέπεις τη μάνα σου. Εδώ ρε, απορώ με εσάς του Αγγίδες. Σας πήγανε γάμπα από την καρδιά μου. Σας πή... του Καζατζίδη. Όχι. Τι, απορώ. Χριστοδηλόπουλου. Ναι, μπράβο. Λοιπόν. Ε? Όχι. Τι πάλι ο Δεθαμά, αφήστε ρε, Μάκης είναι ρε. Λοιπόν. Στίχη πάρει, μπορώ να το πω. Άλλο. Θωμά, δεν κάνουμε τώρα εδώ πέρα, πώς το λέτε. Πού είμαστε, boys, δεν άστο το να πούμε κάτι, πετάκες να πεις 10 ονόματα. Το ξέρεις ότι θα ρίξει και το πάρει. Ενορχήστρωση. Νικόλο Μαρούδης. Νικόλο Μαρούδης. Πάμε, τι... Συγγνώμη, παιδιά, έκανα μια ανάλυση, ο Τάκης. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ, γιατί οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, σας πήγαν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γήπεδο δεν σας φτιάχνουν. Του κάνανε μια ερώτηση μετά τον αγωνάκι Παναθηναϊκού, αφήστε με να φύγω. Δεν απαντάει εκεί. Δεν πέφτουν λεφτά και από τη Δούρου, ξέρετε. Πρέπει, έχετε λεφτά. Για μένα ο πρόεδρος σας έχει πολλά λεφτά. Πολλά τώρα με τις ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Σοβαρά μιλάμε για τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Έλα τώρα. Σοβαρά. Για γέλιο είναι, άσε με τώρα με τις ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Για γέλιο είναι. Τι είναι, ρε, τώρα καθόμαστε στο μυαλό. Δεν παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί υπάρχει παιδί να βάλουν μυαλό τίποτα ποτέ αυτοί. Δεν βάλουν. Όχι, έχουν βάλει τώρα. Δεν του φταίει ο Μαριντάτα κάποιο τι. Τώρα ο κόκκαλη παλιά, ο Ντάι φάει πιο παλιά. Ρε, τα και εδώ δεν τα λέγαμε τώρα. Δηλαδή έχουν φάει μια 4-5 μήνε και κάθονται και λένε τα ξεχάσαμε μόνο. Ό,τι θυμότερο αυτοί είναι. Πανηγυρίζανε, του είχε βάλει ο Ντέμι να πανηγυρίζουν και στην Ήτα. Και στην Ήτα. Και να πανηγυρίζουν, είχαν πάει στη Μαρσέγη, δεν ξέρω που παίξανε. Είχαν φάει μια τεσσάρα και στα τέσσερα γκολ πανηγυρίζανε. Ναι, είχαν τρελαθεί οι άλλοι. Ναι, ναι. Οι γηπεδούχοι είχαν τρελαθεί. Λέγανε ποιοι το βάλαμε. Λέει εμείς. Και λέει οι μαλάκες αυτοί γιατί πανηγυρίζουν. Ναι. Λέει πανηγυρίζουν. Λέει και αυτοί. Ο άλλος ο Στάθης του είχε βάλει να πέσουν κάτω. Ναι. Έτσι. Άλλο τι να, αλλά κάτσε γκολ. Δηλαδή τώρα εσύ. Τι να πω. Να έρθει ένα στη χάρπα. Τι να. Έτσι. Να γιατί είμαστε Ολυμπιακοί εμείς. Να έχει διαφορά. Διαφορά που λες διαφορετικό. Αυτό είναι το διαφορετικό. Αυτό είναι το διαφορετικό να είσαι καλά. Να μας βάζανε εμάς να κάνουμε αυτά. Και όχι, παιδί μου, πες ότι σε βάλε να πέσεις κάτω. Να έρθει ένας, πώς το λένε, ένας Νεστορίδης, ένας οποιοσδήποτε, έναν ιερό τέρας, ας πούμε. Παπα Ιωάννου Νεστορίδης. Και να σου πει πέσε κάτω, ναι. Να πεις μου το είπα αυτό. Για πάρτι του, ρε, πέφτα και στο κρέμα. Έτσι, μπράβο. Να έρθει ένας τυχάρπαστος, ναι. Τεχνοκράτης, που ήθελε και αυτός πριν τόσα χρόνια. Να καλύψει την τότε αδυναμία του, όπως πάντα έχετε αδυναμία απέναντι στον Ολυμπιακό και πάντα χρησιμοποιείτε ό,τι ομάδα και να είστε άλλες μεθόδους, έτσι. Και να σου πει τώρα ο Στάθης, πού είναι ο Στάθης, λέει ο Μπαρμπαστάθης. Εγώ μόνο τον Μπαρμπαστάθη ξέρω, με τα λαχανικά και τα βαζολάκια και τα μπιζέλια. Πού είναι ο Στάθης. Αυτός που σε έβαλε, άκουνε τώρα, γιατί με τρελαίνετε, εδώ θα μιλάτε αντρικά. Σε έβαζε να πέσεις κάτω, ένας τυχαίος. Που δεν ξέρεις που είναι τώρα, δεν ξέρεις καν αν είναι εξής. Και να πάρεις εσύ εμένα τηλέφωνο και να μου πεις ότι είμαι άντρε. Ναι, και ότι είμαι άντρε. Και εγώ σε αναχωρέθηκα. Στα τσακίδια και στην κυρία. Εσύ δεν σε αναχωρήσει που είσαι στην καταστροφή και στη μιζέρια και στην κακομεριά. Ευτυχισμένη. Αλλά καλά τα είπε ο Μαύρος εχθές. Ο Θωμάς, μπράβο του. Ήξερε και την μπάλα ο άνθρωπος. Αλλά όχι σε τον Αναστόπουλο. Λοιπόν, για να τα βάζουμε και εδώ στη θέση του. Είπε ο Θωμάς Μαύρος, ήμουν λέει εκεί πρόεδρος, μου βάλανε και κάτι χειροπέδες, πήγαν να μου βάλουν προς τιμή για αστυνομική, αναγνωρίσαμε ποιος είναι, δεν μου τις βάλανε, μπράβο στους αστυνομικούς, καλά κάνανε. Βέβαια. Αλλά του λέει και τι έφυγες, τι να κάτσω να κάνω λέει. Εκεί διοικούσανε κάτι εγκληματίες λέει. Να ξέρετε και πού ανήκουν οι εγκληματίες. Δεν τα πάω εγώ.
Ο Μαύρος ήταν. Διοικούσαν κάποιοι που έχουν σκοτώσει κόσμο. Γι' αυτό λέει παρατηρητικά. Τα είδατε που είστε. Τάκη, δεν θέλει, γι' αυτό δεν σου λέω, μην επισέρχεσαι. Για την ανάλυση να τα ξέρω. Δεν χρειάζεται ανάλυση. Λες δύο πράγματα. Δεν τα ξέρω αυτά. Τάκη μου, αυτό που του είπα εγώ δεν χρειάζεται. Όχι ότι το είπα εγώ. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση. Αυτοί είστε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν έχετε καμία αξιοπιστία. Να σα πω άλλα. Σα έλεγε ο Μπάγκεβιτ, καταρχήν είστε πιο ξεφτυλισμένοι. Λέγατε στον Μπάγκεβιτ ό,τι και να είναι ο καθένα. Δεν εχθρό σου να είναι για πράγμα. Το οποίο του έχει δώσει ο Θεός, δεν του το λες. Άλλο. Του λες ότι είσαι βλάκας, είσαι τσιγκούνης, είσαι οτιδήποτε. Δεν ξέρεις μπάλα. Να του έχει δώσει ο Θεός, ας πούμε, από τη φύση να έχει ένα πρόβλημα ο κάθε άνθρωπος, δεν το αναφέρεις καν. Αν είσαι πατελονάτος που είναι διαφορετικό να είσαι. Έτσι, μπράβο. Που είναι διαφορετικό να είσαι. Και ειδικά δεν το ξαναπέρες πίσω. Έτσι, το ανέφερες. Έτσι, που δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Είχατε μια κόντρα. Σας ξεφτύλισε. Κάνατε, δείχνατε, του βγάζατε 5.000, είναι εκεί και δεν φαίνεται. Πήγατε και στην Καλυθέα, τον βαρέσανε. Ναι, τον εδίρατε. Τον εδίρατε και στην Καλυθέα. Μπορεί ένας από εσάς να πει ότι έλεγε διαφορετικά, ότι δεν είναι κολοτούμπας. Ένας, οποιοδήποτε. Δηλαδή, τι να κάτσουμε να μιλήσουμε με εμάς και τι νομίζετε ότι μπορείτε να. Όχι στα τηλέφωνα. Ή να, στο κάθε καφενείο, στην κάθε καφετέρια, να θίξετε έναν Ολυμπιακό. Ποιοι. Αυτοί οι ευτυχισμένοι δυστυχείς. Που μόνοι τους ξεχνάνε, πίνουν το νερό της λύθης και θυμούνται μια εβδομάδα πριν. Και για να τελειώνουμε για σας. Και τι ωραία, τι καλά, είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ένα λεπτό, το είπαμε. Και για να τελειώνουμε, να ξέρετε εμείς, σε όσους ήρθε κόντρα η θύρα 7, τους έφαγε λάχανο. Είτε παλιό πρόεδρο, δεν θα πω όνομα. Νικολαίδο. Τον διώξαμε, δηλαδή είχαμε ένα πρόεδρο εννοώ. Τι, δεν με μένεις. Όχι, λέω ότι εμείς δεν ανεχόμασταν τέτοια πράγματα και όποιος έκανε κακό στον Ολυμπιακό τον εφάγαμε. Αυτό θέλω να πω. Τι να, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως στηρίζουμε την κάθε. Πού να ξέρουν δηλαδή, τι έκανε το 80. Μα ρε φίλε, πώς να σου πω. Άμα αφήσει τον έναν, βρίσκουν έδαφος και οι άλλοι. Πόσοι έχουν περάσει και έχουν σκυλέψει στο πτώμα σας, στο πτώμα της μάνας, ΑΕΚ. Πόσοι έχουν περάσει και έχουν σκυλέψει. Επειδή αφήσατε έναν. Έτσι. Και μετά έρχεται και ο δεύτερος απατεώνας και ο τρίτος απατεώνας και πήγαινε σε το βασίλειο και δεν έχετε καθαρίσει και ακόμα. Εκεί είσαστε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός μια φορά έγινε αυτό. Τη φορτώσανε τον Κοσκοτά, η κυβέρνηση. Έτσι. Μετά πήγε. Πάει αυτός, πάει και ο άλλος. Έχει και ο άλλος. Πάει και αυτός. Πάει και αυτός και κάποιοι άλλοι παίξεις πάνε και αυτοί δεν λέω μετά υπάλληλοι, ναι ρε, τι θα μάθουμε το Σοκράτη και αυτοί τι θέλεις, άντε στον Κόκαλη. Ναι, θα το διώξουμε, επειδή έχασε ένα πρωτάθλημα. Όχι ρε, αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση. Ναι, επειδή. Έχασε δύο, στα 20 χρόνια. Ναι ρε, τον Κόκαλη και μετά τον Μαρινάκη. Ή να διώξουμε τον Αγγελόπουλο. Ή να διώξουμε τον Μαρινάκη. Και είμαστε υπάλληλοι. Όχι υπάλληλοι και άμυστοι. Όχι υπάλληλοι. Θα πει, βλέπετε τον Ολυμπιακό μας να προδεύει. Δηλαδή τη μανούρα για τη μανούρα. Και ή όχι, έχουμε κανένα λόγο. Και όχι μόνο αυτό. Ή δεν προδεύουμε. Να προχωράμε και στον δρόμο και μας μπουτζώνουνε. Άλλοτε. Εσείς. Και να σας πω και κάτι. Άκου να πω και κάτι άλλο για κάποιους, Ολυμπιακούς. Αν η θύρα 7 άκουγε τις φωνές των καφενείων, θα είχαμε και 7 με, 8, με 10 πρωταθλήματα λιγότερα. Έτσι ακριβώς, για όσους το καταλαβαίνουν. Η θύρα 7, αν άκουγε όλα αυτά από τα χρόνια, τώρα. Αυτά που λένε στα καφενεία, έτσι, και δεν λειτουργούσε με ένα πλάνο και ένα σκεπτικό και ένα γνώμονα, έτσι, θα είχαμε καμιά δεκαριά πρωταθλήματα λιγότερα. Όσοι ξέρουν, σίγουρα θα το επιβεβαιώνουν τώρα και μέσα τους. Και απόδειξη. Και οι υπόλοιποι να το μάθουν. Να πω και ένα άλλο, και απόδειξη ένας οπαδός, γνήσιος, Ολυμπιακός, θύρα 7, ανέλαβε με τον ερασιτέχνη και είδατε πώς πάει ο ερασιτέχνης. Και έξοφλησε στα 7 εκατομμύρια του προηγούμενου απατεώνα, άλλος απατεώνας. Ναι, λέμε. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του. Και έξοφλησε στα 7 εκατομμύρια ευρώ και πήρε 5 στα 5 πρωταθλήματα ή 6 στα 6. 6 στα 6. Ο παδός του Ολυμπιακού. Ναι. Πήρα 7. Άλλο και λέμε πώς λειτουργούν οι οπαδοί. Και πώς, ενώ εσείς τι κάνετε, ανοίγετε μαγαζάκια και οι άλλοι ακολουθάνε. Να η διαφορά, γιατί ο Ολυμπιακός από τον τελευταίο παδό μέχρι τον πρόεδρο και όλη τη διοίκηση και όλους τους προπονητές του Ολυμπιακού και όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού υπάρχει αυτή είναι η οικογένεια και αυτή είναι η αγάπη προς την ομάδα μας. Εγώ τώρα έχω σκάσει και έχω αγωνία, θέλω να το πιστέψετε, πώς θα πάρω το επόμενο πρωτάθλημα. Θα σκάσω αν δεν το πάρω. Αλλά όχι όπως νομίζετε εσείς,
Παίρνοντας παίκτες ο Μαρινάκης. Παίρνοντας παίκτες ο Μαρινάκης, θα κάνει ακόμα καλύτερο τον Ολυμπιακό. Να πάμε από τα 21.000 διαρκές, 22 πόσα είναι, να πάμε στα 26, 27. Και μην ξεχνάτε, ακούστε να δείτε τώρα. Μια και... Αυτό θέλω εγώ. Μια που μιλάμε να και... γεμίζει το Καραϊσκάκι, να γεμίζει το μπάσκετ, να γεμίζουν τα γήπεδα του βόλεϊ. Να... Πρώτα... Αυτό είναι ρε. Αυτή είναι η ομάδα και αυτή είναι η αγάπη προς την ομάδα μας. Και μια που μιλάμε και για ποδόσφαιρο, ξεχνάτε τα βασικά. Όχι μάλλον, δεν το ξεχνάμε όλοι. Μας παραπέμπουνε και να το ξεχνάμε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα καινούρια. Το καλοκαίρι μόλις. Και προπονητής καινούριος. Και προπονητής καινούριος. Και ήρθε και άλλον. Από εκεί και πέρα, όλοι βλέπουμε ότι είναι γνωσμένης αξίας ο προπονητής. Σίγουρα υπάρχει εμπιστοσύνη, όλοι οι προπονητές έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Αλλά στο κάτω. Ακή, για να βγάλει συγγνώμη για ένα προπονητή, πρέπει να κάνει 3 χρόνια στην ομάδα. Ένα αυτό. 3 χρόνια πρέπει να κάνει στην ομάδα για να πει ότι ξέρει ή δεν ξέρει. Ναι, αλλά ο κάθε χρόνο θα είναι καλύτερο από τον επόμενο. Γιατί θα είναι σοφότερο ο κάθε προπονητή, θα ξέρει την ομάδα του. Έτσι. Ο κάθε προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Περιμένετε. Ο Ολυμπιακός, ό,τι ακριβώς έχει στο... Καταρχήν εγώ αγαπάω τον Ολυμπιακό που έχω. Τον Ολυμπιακό που ονειρεύομαι, τον έχω για να τον ονειρεύομαι, έτσι. Θα γίνει. Θα αγαπήσω αυτό που έχω και μετά θα αγαπήσω αυτόν που ονειρεύομαι. Δεν θα αγαπήσω πρώτα αυτό που ονειρεύομαι και θα αφήσω στην άκρη αυτόν που έχω. Έτσι. Είναι σημαντικό και αυτό. Για κάτι καινούργιους φιλόσοφους. Θα διαβάσω λοιπόν κάνα μήνυμα. Τα θες γραμμές. Πάμε στα τηλέφωνα. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Με λένε Άρη. Ναι. Τηλεφωνώ από Χαλκίδα. Ναι. Και είμαι Παναθηναϊκός. Πες, τι θες να πεις. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να ανεχθώ ρε φίλε κάποια παιδιά, κάποιοι Παναθηναϊκοί που βγαίνουν και λένε ότι ντρέπονται για την ομάδα τους. Είμαι 36 χρονών. Δεν μπορώ να πω ότι πηγαίνω συχνά στο γήπεδο. Ακούω. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο. Άκου να ακούσουμε. Ναι, ναι. Και λένε ότι ντρέπονται για την ομάδα. Ναι, ναι. Άκου να σου πω κάτι. Η ομάδα είναι θρησκεία, ρε φίλε. Άκου να σου πω. Είναι στα καλά. Άκου, είναι να σου... Άκου να σου πω κάτι. Ντρέπονται για αυτόν τον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου. Δεν ντρέπονται για την ομάδα. Για γενικότερα. Ντρέπονται ρε φίλε για τον πρόεδρο. Ντρέπονται για τον λαμό για το που φέρει την ομάδα σε αυτά τα χάλια. Αυτό είπατε και οι άλλοι. Σαν έννοια δεν τρέπεσαι, ρε φίλε. Αυτό είπατε και οι άλλοι. Δεν ντρέπομαι για τους φιλάθλους, ούτε για τον λεωφόρο, ρε φίλε. Αυτό είπαν οι άλλοι που είπες και εσύ. Καταρχήν, ας τους παίκτες. Η έννοια της ομάδας είναι ο κόσμος. Έτσι, και να σου πω και κάτι άλλο. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Δεν σας γουστάρω πολύ, αλλά σέβομαι, ρε φίλε, την εμπειρία σας. Σέβομαι τις γνώσεις σας. Σέβομαι ότι υποστηρίζετε την ομάδα σας με θέρμη και αυτό που λέτε το πιστεύετε και μπράβο σας. Εντάξει, αλλά μερικές φορές και εσύ ρε Άκη και εσύ ρε Τάκη. Εντάξει ρε εσύ, οπαδί είμαστε. Είναι λίγο εριστική. Ρε εσύ, οπαδί είμαστε ρε εσύ, ένα λεπτό. Άρη, οπαδί είμαστε και εμείς. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Οπαδί ένας απαντάει. Οπαδί είμαστε ρε Άρη, όπως είχε εσύ. Και εγώ μπορεί να έχω... Το καταλαβαίνω. Και εγώ μπορεί να έχω ξεφύγει. Και εγώ το λέω ότι έχω ξεφύγει. Αλλά με προκαλείτε εσείς. Ναι, είναι και πώς μιλάει. Δηλαδή, εμείς τώρα, άμα μην μιλάτε στα πινελίκια, α πούμε και εγώ να πινελίκια. Τι θα γίνει, δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Κατάλαβε. Άλλο σου λέω τώρα. Και πολλές φορές εμείς δεν έχουμε και τη διάθεση να απαντήσουμε έτσι. Αλλά απαντά σαν κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν απαντά ούτε σαν Άκη ούτε σαν Τάκη. Δηλαδή, που θα μου ξεφύγει και κάτι. Yeah. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί πέρα, ρε φίλε μου, πάντα σεβόμαστε εμείς τον κάθε οπαδό. Και εδώ ούτε έχουμε την εμπειρία. Εντάξει, την εμπειρία παίζει λίγο τα χρόνια, το χρόνο την έχουμε. Αλλά δεν έχουμε και την ψυχραιμία να μας πει και ο άλλος κάτι. Γιατί δεν είμαστε ούτε. Αυτή την ψυχραιμία την έχει ο ουδέτερος. Καταλαβαίνω. Καταλαβες. Όπα, καταλαβαίνω. Εμείς, ούτε το μανδύα του αντικειμενικού φορέσαμε. Και αν παρακολουθείς, πες μου αν έχουμε πει κάτι λάθος για την ομάδα σου, κάτι ψέμα. Το οποίο δεν έγινε. Άλλο που μπορεί να μην σου γάιδεψε τα αυτιά τότε που υπόθηκε, αλλά πόσες φορές με την πάροδο του χρόνου, αν θυμάσαι, όχι μόνο εσύ και άλλοι Παναθηναϊκοί, θα πει καλά τα λέγανε αυτοί τότε για τον Παναθηναϊκό. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ναι. Ό,τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός πριν κάποια χρόνια
Έτσι έχει κάνει και η ΑΕΚ και έτσι κάνει και ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι τα πράγματα, συμβαίνουν αυτά. Εγώ ξέρω τι θέλω όμως, μια Κυριακή γαμώ το κέρατό μου, να πάω σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να δω στο Καραϊσκάκη στη Λεωφόρο, να δω το παιχνίδι, να το χαρώ, να βρίσω. Έχεις προλάβει. Μέχρι και, βρίσεις. Και να φύγω, ρε φίλε. Και να βρίσκεις ακόμα ναι, μια χαρά. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Και εμείς αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Έχεις προλάβει. Έχεις προλάβει, αν έχει προλάβει. Αυτό θέλουμε κι εμείς και μακάρι να γίνουν αρκεί. Κάποιοι οπαδοί άλλων ομάδων να μην μπαίνουν μέσα και τα σπάνια, γιατί από εκεί αρχίζουν όλα. Τίποτα, όλα αρχίζουν. Από εκεί αρχίζουν, δηλαδή. Σα πω εγώ από πού αρχίζουν. Άμα μπαίνουν μέσα συνέχεια. Όλα αρχίζουν από τη φτώχεια των υπολείπων. Ναι, από εκεί και αυτό. Από εκεί αρχίζουν. Η φτώχεια, έτσι, δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα έχει νοικοκυριό, να σου πω εγώ με ένα παράδειγμα απλό. Στο Καραϊσκάκι, αν πάει να κάνει κάποιο κάτι, δεν είμαι εγώ μάγκα να τον αποτρέψω. Θα πάω με το επιχείρημα, του πω: όπα, μάγκα, θα τιμωρηθούμε. Δεν είναι για έτσι. Είναι κρίμα να τιμωρηθούμε, να τιμωρηθεί η ομάδα και εμείς και ο κόσμος να μην δει τον αγώνα, ας πούμε, σε ένα κεκλεισμένο των θυρών. Έξι επιχείρηματα. Σε μια ομάδα ρημάδιο, ότι δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο αντίστοιχος Άκης να πει στον άλλο να μην πετάς, μην κάνεις. Άσε, ναι. Θα του πει: εδώ είναι ο Λάιναρ Δελομπού, τώρα εγώ σε πείραξα, καταλάβες. Ναι. Θέλει νοικοκυριό. Και το νοικοκυριό ξεκινάει πρώτα από τις διοικήσεις. Ναι. Εντάξει, και, και να σου πω κάτι, φίλε μου, Θες. Αντικειμενικά τελείως. Αντικειμενικά τελείως, όσο και να με πληγώνει αυτό που λέω, τα τελευταία 7 χρόνια. Άσχετα με τη διαιτησία, δεν με νοιάζει η διαιτησία, ό,τι κάνει, ό,τι δεν κάνει. Και αυτό άλλο είναι. Τα τελευταία 7 χρόνια, ρε φίλε, τα σκάει ο πρόεδρός σου και είσαι 5 σκάλες καλύτερος από όλες ομάδες Ελλάδας. Και ό,τι βγαίνει τώρα ο κάθε μαλάκας Αλαφούζος και ο κάθε μαλάκας Πατέρας Βιντόπουλος και αυτά είναι φρουφρού και... Μη βρίζεις, ρε, μη βρίζεις. Άκου τώρα. Πάντα η πρόεδρο του Ολυμπιακού ήταν γαλαντόμη. Έτσι, ναι, δεν χρειάζεται να βρίσκουμε, παιδιά. Ούτε και τον πρόεδρο, δηλαδή η Βρυσιά δεν βρίσκει. Δηλαδή και τον εαυτό σου να βρει πάλι μια. Πάντως προς θυμίσου που αγαπά την ομάδα. Όχι, καλή μόνο. Χαίρομαι, Άρη, που αγαπά τον Παναθηναϊκό άγνα. Γιατί δεν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι. Βέβαια, μα εγώ αυτό θέλω να είναι. Ο Κότσο τι έλεγε χθε τώρα. Ο Κότσο τι έλεγε. Τα ίδια δεν έλεγε. Μαζευτήκαν 20. Πόσο είπε, να διώξουν τον Βαρδινογιάννη. Ναι, μαζευτήκαν για να διώξουν τον Βαρδινογιάννη 40.000 και όταν κλείσαν τη θύρα 13 πήγαν 400 άτομα. Ανάτο. Ακούστε τώρα τι έγινε. Και ποιον διώξατε? Αυτό που έχει, που είναι ο πιο μεγάλος μαζί με το... Με άλλους δύο-τρεις τέλος πάντων. Δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Πάρα να διώξει. Δεν πήρα ένα πρωτάθλημα, δεν πήρε δύο, τα πήρα εγώ και τι έγινε. Θα σου πάρω ένα πέντε. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό, δεν τα ξέρω αυτά. Ελπίζω κάποτε να το έχετε μετανιώσει και να αφήσετε κάποιον να έρθει με λεφτά. Όχι με προπαγάνδα να επενδύσω στο ραδιοφωνικό σταθμό ή στο κανάλι ή στα site. Δηλαδή εμείς, δεν θα το πω εγώ αλλιώς. Και να σας πάρει τώρα 9, των 30.000, των 30.000 9 παίκτες και να πανηγυρίζετε. Δηλαδή εμείς δεν θέλαμε δύσκολα παιχνίδια και πριν την Άντελεκ και μετά την Άντελεκ και πριν την Άρσεναλ. Με ομάδες, όχι τώρα να μας παίρνει ο ύπνος ή να είχαμε να λέγαμε, να βάλουν την μπάλα κάτω, όπως είναι παλιά, υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, αυτό που λέει και ο φίλος. Δεν γίνεται, ρε φίλε, το πάνε στην πόλωση. Δεν πάνε, έχουν σκοπό να διαθέσουν λεφτά οι προέδροι των άλλων ομάδων και το πάνε στην πόλωση. Θα το τελειώσουμε με μισό λεπτό. Με παραδείγματα, άλλο τι σε βάζει μέσα από τα τηλέφωνα. Το έπαιζε, τα τηλέφωνα. Με μισό λεπτό θα τελειώσω κάτι. Μην παίρνετε και. Δεν θέλω να ακούτε και τους παλιούς παίκτες, οποιασδήποτε ομάδος είναι, πριν 30 χρόνια που λέγανε εμείς πηγαίναμε και παίζαμε μπαλάρα. Τώρα τι είδα πάνω, δύο κόσμος. Και τότε υπήρχαν αγώνες σούπα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Υπήρχαν παίκτες τότε μέσα, καλοί παίκτες. Αλλά και τότε δεν. Γιατί βγαίνει κανένα δύο και λένε, έλα μου, τότε που παίζαμε μπαλάρες και ο κόσμος γέμισε τα γήπεδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχαν και σούπα παιχνίδια με εκείνους τους παίκτες που τα λένε τώρα. Εντάξει, πάντα. Πάμε. Παράδειγμα, αν μην πω παραδείγματα, πάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Όχι ότι... Ναι, εμπλώς. Έλα, φίλε. Λυσπερακά, Τάκη. Λυσπερακά, Άκη. Τι είπε? Λυσπερακά. Α, ποδανά θα λάμε μη. Τι κάνετε? Λακά. Τι είσαι τόσο καλάς, έλα πάμε, άμα είσαι τόσο καλός στα ανάποδα. Μ' αρέσει πολύ, στο τέσσερις πολύ αλλά εκεί. Καταλαβαίνει και ο κόσμος, έλα πάμε.
Ακουσάκι. Ναι, έλα. Πάω και με. Ναι. Τι πιστεύετε για το μάτι τη Τετάρτη? Θα προκριθεί ο Ολυμπιακός. Τι πάμε. Πιστεύω ότι θα προκριθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε Ολυμπιακός. Και γιατί σε περνάω 38 βαθμούς. Εντάξει, άλλο τους βαθμούς. Δεν φαίνεται αυτή η διαφορά. Εσύ άλλο. Ρωτάς. Τι λέω, άμα είναι να μου πει το γιατί. Άμα είναι να μου πει το γιατί, τι ρωτά. Μπλέξαμε πάλι τώρα, μπλέξαμε. Ναι, άλλο. Απαντάω, όχι, απαντά εσύ. Συγγνώμη, δεν παίζουμε καλή μπάλα τώρα. Εσύ έχουν παίζει καλή μπάλα. Ορίστε. Παίζει καλή μπάλα, έχασε από την άκρη, δεν έχασε. Εγώ είμαι βελτιωμένη την ομάδα και πιστεύω ότι το έχουμε. Εντάξει, αγόρι. Δεν αγόρι. Εγώ σου λέω από τώρα θα προκριθεί ο Ολυμπιακός. Ναι, και εσύ λες θα προκριθεί. Βάσει και αυτό που λέτε εσείς οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ, ακόμα και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ακόμα και οι διοίκηση του ΠΑΟΚ, κάποιοι στο ντέρμπι, στο Μακεδονία TV, τέλος πάντων, εκπομπή ντέρμπι, που λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Α, σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Τώρα, εσύ αν ο παδό μπορεί να πιστεύει ότι θα νικήσει. Δεν είναι κακό που το λες. Αλλά σε πληροφορώ ότι ο Ολυμπιακός. Ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτό ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, εμεί δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εγώ με επιχειρήματα λέει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εμένα με πιάνει. Ναι, αφού του λέω μωρέ. Άσε με ρε. Δύο μηδέν στην Τούμπα, ένα μηδέν εδώ πέρα. Άσχετο. Πώς θα νικήσεις. Άσε με να ρωτήσω κάτι άλλο. Να ξέρετε. Εσύ κάτσε λίγο ρε. Ναι, ρε. Κάτι άλλο. Ο Τούντορ που είπε για τη διαιτησία. Στο πρώτο παιχνίδι ήσασταν αδικημένοι. Με το Γιάχο. Με το Γιάχο τι έγινε. Σε ποιο παιχνίδι. Με Ολυμπιακός. Πάω Ολυμπιακός, τι έγινε εκεί πέρα που είπε ο Τούντορ, λέει διαιτησία του κακοφάνηκε η διαιτησία, εσείς έχει κακοπέσει η διαιτησία δηλαδή φέτος. Εμείς είμαστε εθνοί διαιτησία εμάς. Στο παιχνίδι το μεταξύ μας, τι, πόσα έχει πνίξει δύο πέρα. Είμαστε εμείς ευνοημένοι με τη διαιτησία στο παιχνίδι, στα παιχνίδια μας, θα με τρελάνετε. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου. Απάντησε. Ναι, ρε, τελείωσε. Καταλάβει ο κόσμο δεν τα έχει τον καθένα, ναι. Πες το, το πρώτο λεπτό παίρνει το φορτούνι, του το πες. Να τι πω, αφού ξέρει ο κόσμο του Ολυμπιακού, δεν ξέρει τι έχει γίνει τώρα στο πρώτο παιχνίδι. Πες τα σύντα, πάμε. Και όχι, δεν θα τέλει. Όχι, ρε. Εγώ του είπα θα προκριθεί ο Ολυμπιακό, ούτε λεπτομέρειε ούτε τίποτα. Γιατί πάω εγώ τώρα σε φάσει που μου λέει το πιτσε. Δεν πάω εγώ σε φάσει, ρε. Εγώ του είπα συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, και μου καλά του τα πες με τον Γιάχο, αν είχαν παράπονο. Ίσα ίσα που στο πρώτο λεπτό δεν έδωσε πέναλτι πέρα του Ολυμπιακού στο φορτούνι. Πόσες κόκκινες. Έχασες 2-0 με σβηστές μηχανές Ολυμπιακού. Πόσες κόκκινες χάρισε. Ναι, σας χάρισε 2. Λοιπόν, με σβηστές μηχανές. Με δικά σας λέγω. Τώρα λέτε ότι παίζετε καλή μπάλα. Ωραία. Μπράβο. Κάνει υπομονή μέχρι την Τετάρτη. Συγχαρητήρια. Πάμε και καλή πρόοδο. Τι έγινε πάλι, ρε Τάκη. Τι έγινε εκεί. Σκουπίζεσαι. Δεν έφυγα λίγα. Σκουπίζεσαι με τη φανέλα του ομάδα. Τι, πάμε για το επόμενο, 44ο. Αρκετά το φόρεσα το 43. Του χρόνου οπωσδήποτε το θέλουμε. Εγώ προσωπικά με μεγάλη αγωνία το... Ελπίζω να έχει τελειώσει στην παρέλαση του, όχι. Να διαβάσουμε μηνύματα για να πάμε στο τηλέφωνο από πάνω. Πέστε για τις δηλώσεις του Γκέραρτ. Ξέρω όταν παίζαμε με τον ΠΑΟ, κάποιοι από τη διοίκηση έπιαναν παίχτες και τους έλεγαν τι έγινε τώρα με τον καθαριστήριο. Άντε να δούμε. Μα δεν γίνεται τώρα, μου κάνει σήματα καπνού και εγώ διαβάζω τώρα εδώ πέρα τι είμαστε. Καπνού. Τι Οκλαχώμα είμαστε. Άντε πάλι με την Οκλαχώμα. Για λέγε. Κάποιοι από τη διοίκηση. Ναι. Έπιαναν παίχτες και τους έλεγαν να μην παίξουν δυνατά. Τους κρεβράκωσε τους Βαζέλης. Ναι, εντάξει. Όφι Παναθηναϊκός έλεγαν να μην παίξουν. Κάτσε να διαβάσουμε να πάμε και στα τηλέφωνα. Τα ίδια είχε πει και ο Βαντεκέρκοφ. Παίξε εθνική Ολλανδίας προς ο Απόλλων. Ο Τούντορ λέει ότι δεν θα ήθελε διαιτησία παρόμοια με τη Σάντελε εναντίον του Ολυμπιακού. Καλά, γιατί ήταν καλή. Ας μας έδινε το κανονικό. Αυτό που ήταν και γιατί δεν λες ρε Τούντορ. Άντερλεχτ Ολυμπιακό, το πέναλτι που δεν έδωσε τον Ολυμπιακό. Τι να πει ο Τούντορ τώρα, κάθε Τούντορ θέλει να σώσει το ντομάρι του. Εναντίον του Ολυμπιακού. Τούντορ. Όταν ήρθε πρόσφατα Καραϊσκάκη και έλεγε για διαφορά ποιότητα και ανατερότητα του θρύλου. Μάλλον του τράβηξαν τα αυτάκι οι μαλαματίνε. Αυτό καταλαβαίνει. Εκεί πρέπει να λέει άλλα. Μόλι φεύγουν και μόλι πάνε ο καθένα στην πατρίδα του τα λέει και χωρί ξύλο. Και εδώ οι παίκτε κάτι σκληρή, κάτι τέτοια. Όλοι λένε δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακό. Όταν δεν έχουν την πίεση από πάνω με την καραμπίνα του κάθε διοκτήτη να του πει πε εκεί, πε εκεί, να καλύψουμε τη χασούρα μα. Καλησπέρα. Καφτατσόκλειο θα έχουμε κόσμο. Όχι. Φίλο Καστοριά. Όχι. Φίλο από την Καστοριά. Δυστυχώ όχι. Ο νέο παίκτη στο μπάσκετ έπαιξε σήμερα μάγκε. Όχι.
την Παρασκευή τελικό στο παιχνίδι με Λαμπορά. Σωστό. Στο γεμάτο γήπεδο 43 και είναι μόνο η αρχή. Δεν ξεχάσαμε τώρα. Όχι, ξεχάσαμε. Είχαμε σκοπό. Οπότε θα γίνει φιέστα για να ξενερώσει η αρρώστηση. Με την Καλονή. Με την Καλονή. Έχουμε τρία παιχνίδια. Πανθρακικό, Παναθηναϊκό, Πανθρακικό, Καλονή. Το κλίμα Θεσσαλονίκη Μάγκες είναι άσχημο τις τελευταίες μέρες. Και σηκώνει τον κόσμο και βλέπουμε μεγάλες μανούρες. Δευτέρα. Θα πάνε μείον 5, δεν θα παίξουν play-off. Θα το πάρει ο Μελισσανίδης. Δεύτερη ήταν πάλι εκεί πέρα μέσα. Δεν θα την αντέξει. Θεσσαλονίκη αυτά. Εντάξει, γιατί ήταν ποτέ το κλίμα τίποτα όμορφο. Του μαγειρεύει ο άλλο. Θα ξεκινήσει τα play-off με 7 βαθμού και γιατί τα έχουν 3, 2 και 1. Και 0, δεν ξέρω πώ θα το κλίμα, άμα είναι άσχημο. Είναι και στραβό και θα το φάει και ο Γκάιντα. Εμείς θα του πούμε. Τι κάνουμε τώρα, μα είναι άσχημο το κλίμα. Δεν του ένιωξε που χάσανε τον Παναθηναϊκό, που χάσανε. Πώς το λένε, πάμε στι γάμε. Πάμε να την πάμε για την περιμένουμε. Τον Ολυμπιακό, εντάξει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Ναι, εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Γεια σα. Γεια σα. Δεν ακούγεται καλά, γιατί. Πάμε σαν τη γάμε. Έχει κοντά το ακουστικό. Ναι. Για πήγαινε το ακουστικό πιο μακριά, το μικρόφωνο. Πάμε σ' άλλο. Πάμε σ' άλλο. Έλα, φίλε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος από την Καλακόκκινη, μεταμόρφωση τηλεφωνώ. Έλα, ρε, μεταμόρφωση. Ποιο ωραία περιοχή. Παϊδάκα, τέλεια, όλη Ολυμπιακή εκεί. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει. Όπως τα είπες, είναι Τάκη. Ακόμα τα λεφτά του τρώτε. Η μεταμόρφωση ήταν, είναι και θα παραμείνει κόκκινη. Έτσι, έτσι. Όσες φορές και αν έρθεις, Τάκη, βαζέλα δεν θα βρεις εδώ πέρα. Το ξέρουν καλά και οι ίδιοι. Εδώ το μόνο πράσινο είναι τα δέντρα. Και αυτά είναι λίγα, κάνα δυο είδα. Τους έχουμε εξαφανίσει. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Κόκο, το φίλο μου που είναι φυλακή. Και από εμάς. Υπομονή γερά και τον περιμένουμε, το ξέρει καλά. Και από εμάς. Αυτά Μάγκες και συγχαρητήρια για το θρύλο μας για το πρωτάθλημα. Την Παρασκευή στο γήπεδο στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, Νίκο, στο μπάσκετ είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς αυτό την Παρασκευή. Έτσι. Ναι. Αυτά Μάγκες, καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Η ομάδα μπάσκετ έκανε ένα ξεμούδιασμα. Σήμερα πήγε πολύ καλό από Παπα-Νικολάου να βρήκε τα βήματα αυτά, όπως τα λένε, τον εαυτό του. Στρόμπερι καλό, Φανέλης όλοι. Πάνω από 10 παίκτες του Ολυμπιακού. Πάνω από 10, όχι πάνω από 7 παίκτες του Ολυμπιακού. Βάλανε πάνω από διψήφιο αριθμό πόντο. Ναι, τέλος πάντων την Παρασκευή πρέπει να νικήσουμε και θα νικήσουμε έστω και με ένα πόντο γιατί τους έχουμε νικήσει εκεί κάτω. Έστω και ένα πόντο. Πάμε μετά στη Γερμανία. Πρέπει να νικήσουμε με 6 πόντους, να τη βάλουμε και από κάτω. Την Μπάρμπερκ, ε. Ναι. Μετά η Ρεάλ. Να την νικήσουμε. Να τα δούμε και εδώ. Να τα δούμε. Τέσσερα παιχνίδια θέλουμε 4 νίκες. Να πάμε 7-5. Και μένουν 2. Ένα Τσεσεκά Καραϊσκάκη και ένα έξω από την Κίμκη, στη Ρωσία. Εγώ πιστεύω θα πάμε 8-6. Θα τα δούμε παιχνίδι. Το πιο σημαντικό παιχνίδι όμως. Το 6 μπορεί να είσαι και τρίτο και τέταρτο. Το πιο σημαντικό γιατί και σε τριπλή και σε βαθμία. Αντί μεταξύ... να πάμε και στα play-off. Άκη, να τελειώσω. 10 δευτερόλεπτα. Να πάμε στα play-off θέλω. 50. Στα knockout θέλω να πάμε. Και α είναι και η Φενέρ. Ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει τίποτα. Θα χιαστεί. Ναι, χιαστεί. Σωστό. Δεν θα λέει ο άλλο. Δεν θα κάνει τρεις ήττες μέσα στη Κωνσταντινούπολη. Με τίποτα. Θα πάρουμε. Εντάξει, Τάκη, προχωράς. Ξέρω την ομάδα, Ρακή. Προχωράς πολύ. Πάμε με τη. Τι προχωρά πολύ. Με εδώ, εδώ. Κοντά είναι το Βερολίνο. Με την κάχα, το Βερολίνο. Ναι, ρε, παιδί μου. Και από αύριο τα εισιτήρια στα Βοροσέφ. Θα υπάρχουν. Κάτσε. Θα υπάρχει ανακοίνωση από, τη... από την ΚΑΕ. Από αύριο θα υπάρχει ανακοίνωση. Okay, μην τρέχουν οι άνθρωποι. Okay. Μπείτε μέσα στο site. Στο... Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σα. Κωνσταντίνος, είμαι από Θεσσαλονίκη. Έλα, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος, Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Καθαρίζω αυτό, ούτε πάω από τίποτα. Ναι. Από μικρός. Ναι. Πηγαίνω και γήπεδο κανονικά. Και ναι. Απλά θέλω, σας περιπλέγω, γιατί ακούω συχνά παιδί μου βαδούς του Ολυμπιακού και την ΕΦΤΑ και γενικά μας στα γήπεδα, ακούω τα συστήματα κατά της Θεσσαλονίκης. Λίγο πιο μακριά, άκου, Κωνσταντίνε. Ναι. Λίγο πιο μακριά το στόμα σου από το μικρόφωνο. Εντάξει.
Και που λέτε, ακούω συχνά τον πύργο τον Λευκό, Βουλγαρία, τέτοια. Καλά, τον Βουλγαρία, ένα σου πω, Νίκο. Νίκη, που είναι Ολυμπιακή. Τον Βουλγαρία, μην τον λέτε. Ένα σου πω, Κωνσταντίνε, τον Βουλγαρία δεν το λένε. Άστο. Δεν το λέμε στο Καραϊσκάκι. Το έχουμε πει όταν έχουν βρει νεκρούς. Δεν το λέμε καθόλου. Δεν το λέμε καθόλου. Ειδικά και όσο γίνεται, προσπαθούμε, πώς να σου πω, και κάποιος να πάει να το ξεκινήσει, κόβεται. Κάτσε, κάτσε, ένα λεπτό, σε παρακαλώ, μου αφήσετε 10 δευτερόλεπτα. Κάτσε. Τελική, φίλε μου Κωνσταντίνε, είναι ο παδικό. Είμαστε όλοι Έλληνες. Τον Παουτζή, εγώ τον έχω Έλληνα. Δεν τον έχω Βούλγαρο. Καλό θα είναι να μην έχω την αυτά τα συμπήρα. Εγώ το λέω. Άσε ρε, και δύο κουβέντες από το ρημάδι. Καλό θα είναι να μην έχονται τέτοια συνθήματα. Δεν είμαστε υπέρ τέτοιων συνθημάτων. Το καταλαβες. Συμφωνώ. Έτσι, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κατά τα άλλα, να δώσω καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας με τη Λαποράλ. Άγι, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Τι είναι δύσκολα, Θα το δούμε τι δύσκολα είναι. Εντάξει, περίμενε. Κάτσα και δύσκολα. Ελπίζω να κερδίσουμε την Λαποράλ και να έχουμε να κάνουμε χάρη μου και να περάσουμε στα play-off. Μπράβο. Μετά δεν φοβάμαι κανένα ούτε Φενέρ, ούτε Βάζελ, ούτε τίποτα. Μπράβο, φίλε μου. Κωνσταντίνε, καλό βράδυ να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να το τελειώνουμε αυτό. Είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτό είναι καμιά στιγμή. Μισή ώρα. Μια ώρα ο αγώνας. Τέλειος. Αφήστε αυτά πάντα να τα περάσετε όπως θέλετε. Καλησπέρα. Τι να περάσουνε, μωρέ, γιατί ακούτε στο Καραϊσκάκι. Άστο ρε, τελείωσε και το σχολιάσεις εσύ, Ρεσιάκη. Ό,τι πω να το σχολιάσεις. Ωραία, σχολιάσε μου και το και. Είπα και. Πες μου, γιατί δεν πάω και. Πες μου, το σχολιάσε μου το και. Σχολιάσε το και, έλα. Το και. Ναι, το σχολιάσε, έλα. Και. Είδες. Καλησπέρα. Είδες. Ναι, Ζωκή. Άντσε με να τρελεύεσαι. Έχουμε τρελός, μωρέ. Εντάξει, όχι τρελεύεσαι, με το Ολυμπιακό. Ζωκή, ακούγουμε. Ναι, ακούγεσαι. Τι γίνεται. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Είμαι εκτζής, είμαι από το Ηράκλειο. Ναι. Κρήτης. Έτσι. Όχι, Αθήνα εδώ πέρα. Ήθελα να πω στο φίλο πριν δύο τηλέφωνα από μεταμόρφωση που πήρε. Η μεταμόρφωση δεν ήταν κόκκινη και δεν είναι κόκκινη. Είναι κίτρινη. Εντάξει. Καλό βράδυ, εντάξει. Γεια σου, φίλε μου. Εσείς ξέρετε που είστε και εγώ ξέρω, επειδή πήγα προημερών πριν την Παρασκευή. Ας, όποιο και να ρωτάω, Ολυμπιακό. Άμα ήταν και κίτρινη, δεν θα κυκλοφορούσε και τσοκαλάς να λώνιζε. Έλατε. Μια που είναι και κίτρινη. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Ναι. Ναι. Οπ, τι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασίλης από Αθήνα. Βασίλη. Βασίλη, έτσι. Βασίλης. Από Κρήτη, ναι. Από Αθήνα. Από Αθήνα, ρε, θα από Αθήνα. Τι Κρήτη. Γιατί και Κρήτη σε καταλαβαίνω. Εκεί δεν ακούει αυτό ο Τάκης, τι θα τον κάνουμε. Μίλα καθαρά, σ' ακούω. Έλα, πάμε. Έλα. Λοιπόν, Βασίλης από Αθήνα, καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Ωραία. Πήρα τηλέφωνο με αφορμή τον Τάκη που είχε πει ότι 13 Δευτέρου να τον καλέσω μετά το παιχνίδι στην επόμενη εκπομπή να πούμε να συζητήσουμε και το αποτέλεσμα. Ναι. Λοιπόν, εσύ. Εγώ δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή, έβγαλα τώρα γραμμή. Δεν πειράζει, μπράβο. Ναι. Για πες. Πες εσύ. Ποιο αποτέλεσμα, μεταξύ μας. Ναι, μεταξύ μας. Γεια, για το μεταξύ μας, παιχνίδι, ναι. Ωραία, πες, τι έγινε, για πες. Είχε πει ότι θα χάσουμε κτλ. Κτλ. Τι έγινε. Και τι έγινε. Έχασα. Όχι. Πώς κέρδισες. Ορίστε. Κέρδισες. Κέρδισε. Δίκαια. Αν κέρδισα δίκαια, με ρωτάς. Ναι, άμα νίκησες δίκαια, λέω. Το δίκαιο πώς το κρίνεις εσύ. Όχι, εσύ ρε πώς το κρίνεις. Εσύ ρε που πήρες τηλέφωνο. Ωραία. Εσύ πώς νιώθεις. Εγώ αν ρωτάς εμένα, το δίκαιο το κρίνω με βάση τις δικές σου διαιτησίες τόσα χρόνια. Ναι, ποιες είναι. Ωραία. Δηλαδή στο 4-0 στο Καραϊσκάκι είχατε διαιτησία εγώ. Άκια, αν θες λίγο πιο χαμηλά, γιατί δεν ακούγεται καλά το τηλέφωνο, πρέπει να ανοίξω τηλεόραση. Ναι, άκου αγόρι μου. Δηλαδή στο 4-0 εγώ στο Καραϊσκάκι σε νίκησα άδικα. Εγώ δεν είπα ότι με νίκη σάρκα. Τότε τι κάνε τα άλλα. Ελά, σου πω. Τελευταία νίκη που είχε κάνει, πώ είπαμε, Κωνσταντίνεο. Όχι, Βασίλη από Αθήνα. Ά, Βασίλη, εντάξει, άστο ΑΕΚ. Το έχουμε ακούσει. Γιατί φούμε ΑΕΚ, να μην το πω. Πόσε φορέ θα το πει, το είπαμε μια φορά. Τι α σου λέω, Άκη Ολυμπιακό. Τι είναι, τηλεγράφημα. Εντάξει, μη νευριάζει. Άστο τη μη, τι να νευριάσει. Δεν μπορεί να με νευριάσει εμένα κανεί αγγλί και τον κάθε Ολυμπιακό. Ναι, αλλά και νευρίζει, Ρεάκη, για ποιο λόγο. Δεν βρίζει, λίγο. Τελευταία φορά που κέρδισες, μια που είσαι της δικαιοσύνης πολύ, πώς κέρδισες, όχι αυτό, την προηγούμενη φορά θυμάσαι πώς είχες κερδίσει.
την προηγούμενη φορά, την τελευταία φορά που σε κέρδισα. Εσύ ο πρεσβευτής της δικαιοσύνης. Το ΆΚΑ, πώς κέρδισες. Πώς κέρδισες. Κάτσε ρε, συγγνώμη. Μιλάς για δικαιοσύνη. Μιλάς για δικαιοσύνη. Όχι, μιλάω. Εσύ πιστεύεις αντικειμενικά ότι. Λοιπόν, άκου, δεν θα το πλατιάσουμε. Είναι για τρία λεπτά τα τηλέφωνα. Ωραία, εγώ και δεν περίμενα να μου χρυσώσει το χάπι. Ναι, τίποτα, τι να σου χρυσώσω, τίποτα, δεν σου χρυσώνω τίποτα. Εγώ τι να σου πω, το έχω πει και σε ανύποπτο χρόνο. Τελευταία, εντάξει, μια ερώτηση. Τελευταία χρόνια, εσύ ο πρεσβευτής της δικαιοσύνης. Ναι. Πώς κέρδισες. Ήταν το ένα παιχνίδι αυτό που είδαμε όλοι, μάλιστα, που εσύ δεν απάντησες. Και το τελευταίο παιχνίδι, ξέρεις ποιο ήταν. Με το Μπάμπα Παπαντιό, που ήταν το καπνογόνο μες στη μικρή περιοχή. Ναι, εσύ ωραία. Είσαι, επειδή όμως το λες, είσαι και πρεσβευτής της δικαιοσύνης. Έτσι, για σένα είναι όλα τίμια. Και επειδή λέτε εσείς και δημοσιογράφησες για τον Ολυμπιακό, θέλοντας να καλύψετε την αδυναμία σας και το χάλι σας, γιατί για χάλι πρόκειται, όχι τώρα, μακάρι να βελτιωθείτε στην πορεία, αλλά μέχρι τώρα. Κάτσε, ρε. Μιλάς για χάλι, όταν μιλάς για μια ομάδα η οποία ανέβηκε στη γάμα, από τη γάμα εθνική, άλφα εθνική, και που είναι στην δεύτερη ομάδα, η οποία χωρίς γήπεδο και είναι δεύτερη ομάδα στην βαθμολογία. Και δεύτερη ομάδα με απόντες του δεύτερου και του τρίτου και του τέταρτου. Άκου. Μιλάω για χάλι και που έπεσες, πάλι χάλι είναι. Δεν το ξέρω. Κοίτα να δεις. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα, ρε φίλε. Εγώ, άμα πέσω στην τρίτη εθνική, θα το έχω ντροπή για όλη μου τη ζωή. Δεν γίνεται. Εσείς τα ξεπερνάτε πολύ εύκολα. Ωραία, Άκη, ωραία. Όπως ξεπερνάτε και εσείς. Είναι χάλια και τα λοιπά. Και δεν λέω ότι είναι χάλια, αλλά μακάρι. Εσύ, πόσο χάλια μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία είναι κάτι την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και μια από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης που έχει πάρει 43 πρωταθλήματα. Ορίστε. Λέω. Λες η Άκη είναι χάλια. Εντάξει. Ωραία. Πώς σου φαίνεται λοιπόν μια ομάδα χάλια να ανοιγάει τη δική σου καλύτερη ομάδα. Πώς ρε την κέρδισες, πώς την κέρδισες, ρε, πώς την κέρδισες. Με ένα πέναντι που δεν ήταν. Εσύ, πώς την κέρδισες, πώς την κέρδισες με εσάς. Ναι, κάτσε. Όπως κερδίζεις κάθε φορά τη δική μου ομάδα. Εντάξει, έτσι είναι. Εσύ είπα ένα λεπτό πριν είπες ότι σε ανοίξα δίκα στο Καραϊσκάκι. Τίποτα. Την προηγούμενη χρονιά που ήταν το άδικο. Ένα λεπτό. Την προηγούμενη φορά που βάζεις τα έξω στο Καραϊσκάκι, η διαιτησία σου φταίει. Πες ένα άλλο άδικο γρήγορα. Ο Ινδίας που ήταν πάνω στο ρολόι, ο Άκα, εξάρες, η διαιτησία έφταιγε. Πρέπει να ντρέπεσαι. Ένα λεπτό. Πες μου ποιο. Τι. Έφυγε. Ένα άδικο γρήγορα. Ένα άδικο αποτέλεσμα που σου έρχεται στο μυαλό. Εναντίον του Ολυμπιακού Σάκη. Ολυμπιακού Σάκη. Που σου έρχεται γρήγορα. Τα φώτα που έσβησε και πήγαμε στην Ελλάδα. Όχι, α το σκεφτεί. Ό,τι. Αυτόρμητα. Αυτόρμητα. Εσύ, α το τα μη φωνάζει. Α το. Εγώ πιστεύω. Ναι, όχι, τι πιστεύεις. Ρε εσύ δεν θα πεις. Δεν περιμένω να την αποδεχτείς. Ρε εσύ, άκου, ότι... αγόρι μου. Ρε εσύ δεν θα πεις τα δικά σου. Πάνω στα λεγόμενά σου, ναι, απαντάμε. Και πας πάλι αλλού. Δεν γίνεται αυτό. Πες μου, σου λέω, απλά πράγματα. Ναι. Ένα παιχνίδι που σου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό που αδικήθηκε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Με στις εξάρες, με στις τεσσάρες, μέσα σε όλα αυτά τα σκόρ που έχει φάει. Πες μου, με στις τριάρες. Θεωρείς τον εαυτό σου ότι αδικήθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ σε ρωτώ, θεωρώ ότι μιλάω ελληνικά. Θεωρώ ότι μιλάω ελληνικά, σου λέω. Τι εσύ που κάνεις τον αδικημένο, πες μου από τις τόσες αδικίες, μία που σου έρχεται εύκολα στο μυαλό. Δεν σου έρχεται η ρημάδα. Έχεις το πείμα. Τι να σ' άκουσα, γεια σου. Λοιπόν. Όχι, γεια σου Βασίλη. Γεια σου αγόρι μου. Έχεις το πείμα. Όχι, την ακούσε. Δεν μπορώ να μιλάω εγώ τώρα με κάθε κολοτούμπα. Ναι, κολοτούμπα. Α, μπράβο εκεί. Γιατί και εγώ μια φορά που το κάνω, μου λέει. Όχι, πρέπει να το κάνεις για να φαίνεται. Κάτσε. Δεν γίνεται. Ό,τι μου λες. Σου λέω, απλά μια ερώτηση έκανα. Εγώ και μόνο εσένα. Και στον επόμενο, ΚΑΕΚΤΖΙ, που θέλει να είναι περήφανος λοιπόν, μόνος. Άκου, το δώσω εγώ τον. Εντάξει, τα είπες. Άσε με και ένα λεπτό. Παιχνίδι. Μισό λεπτό. Τι έπαθες, ρε, πούστε. Τι αφού εγώ σε άφησα και πήρες μόνος με τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ. Ρε. Είσαι μεγάλη καρδιά. Καλά, αυτό το ξέρω. Λοιπόν, μακά μου, άκουσε πω κάτι. Προχτές μόνος σου, εγώ σε αποδοκίμασες την ομάδα σου. Ποια ομάδα τότε μπορούσε να νικήσει τον Ολυμπιακό. Ρετάκη, μόνος τον έδειξε, ναι, εσύ, τον Παναθηναϊκό που πήγες να νικήσει. Έβγες την ομάδα σου. Όσο αφορά για μας, όλος ο κόσμος είδε αυτό που είδε. Εσύ, εδώ δεν απάντησες. Δεν απάντησες. Μόνος σου και λέει άλλα ντάλα. Αυτοί είσαστε, ρε. Γι' αυτό δεν σας χωνεύει ο κόσμος. Γιατί δεν έχετε να πείτε, ρε. Ναι, ρε, είμαι πούστης. Είναι μια αντρίκια δήλωση. Στα πατελόνια που φοράω, με υπογράφουνε. Καλησπέρα. Πείτε, ή ένα, μία, όχι μία από εδώ, μία από εκεί. Μία έτσι, γι' αυτό δεν σας γουστάρει ο κόσμος. Δεν έχετε, δηλαδή να σου πω κάτι. Μιλήστε, ρε, βγείτε και πείτε.
Έχω αδικηθεί εδώ, έχω πει να υποστηρίξετε τον λόγο σας. Μόλις πάτε να πείτε, αυτό έχετε μάθει. Να υπεκφεύγετε συνέχεια από την κάθε συζήτηση. Μόλις πάτε να σας μιλήσει, α, ο τάδε, α, που μου πάνε, α, ο ένας, α, ο άλλος. Και, και πολύ εύκολα ξεχνάτε το διακόπτη που κατέβηκε στη Φιλαδέλφεια. Τα φώτα που σβήσαν, πήγαμε στη Ρόδο. Πανεύκολα τα ξεχνάτε αυτά, πανεύκολα. Ξεχνάτε το καπνογόνο που πουάκι. Δεν έχω σας λέω τώρα. Ξεχνάτε που σας είπα να πέσετε κάτω, εκεί αντί να τα βάλετε με τρία εγκλήματα. Τι να σας πω, εγώ. Τίποτα. Και μου λέτε ότι εγώ μπορώ να. Άντε να σου πω εγώ, πριν 30 χρόνια σε κέρδισα με ένα γκολ. Οψάι. Τι έγινε. Την ομαδάρα που έχει την επόμενη χρονιά νίκη. Την επόμενη χρονιά νίκη, την επόμενη χρονιά πρωτάθλημα, την επόμενη νίκη και πρωτάθλημα. Πού τα αυτά. Δηλαδή ιστορία μας. Ιστορία μας. Είναι στη ζυγαριά. Στα 20 χρόνια έχω πάει τα 18 και να μου πεις πού σε έχω νικήσει δίκαια και πού άδικα. Ναι, ιστορία. Πώς θα το πεις αυτό. Μένει στη ζυγαριά, δηλαδή πεζόμαστε στο ένα γκολ και σε έκλεψα εκεί ή με έκλεψες εκεί και εδώ έχει γίνει ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Εδώ ένα κύπελο πήγατε να πάρετε που τότε στα πέρατε και φωνάζατε εκεί. Και τότε, γιατί τότε τι γίνεται. Με δύο αποβολές αβαβά, με δύο goal offside, και με δύο αποβολές. Με τον Δούρο, ο Δούρος δεν ήταν. Διαιτητής. Όχι, δεν. Ο Κάκκος. Βάτε τα να τα δείτε και τα δύο goal τα πρώτα προηγήθηκε η Άιντ, το 2-0 offside. Με στην καθαρότητα. Ολοκαθαρότητα επειδή το λέτε. Να και άμα το λέτε, να και άμα δεν το λέτε. Όπου σας βρίσκουμε, θα σας γλεντάμε όπως πρέπει κανονικά. Όχι με το στόμα, εξάρες, πεντάρες, τεσσάρες, τα έχετε φάει όλα τα σκορ. Και κάθεστε να μου πουλήσετε εμένα. Και λέω, όποιος φίλαθλος του Ολυμπιακού σκεφτεί, και εσείς ακόμα. Εγώ, πρόχειρα, μου έρχονται το καπνογόνο, μου έρχονται αυτό το φετινό, μου έρχεται το με τον Πάπα Μπουμπαντιόπ. Σου λέω, πες μου και σένα, όχι να τα λες, να είναι. Ρεξάρες πέφτανε τώρα, σου λέω, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Πέφτανε τώρα, άσε με το, έχετε το μούρι, έχετε μούρι. Να σας πω ότι πάνω σε αυτό που λέω, εάν κούφια η ώρα, νικήσετε τον Ολυμπιακό στο γυναικείο βόλεϊ, σου λέω, θα το κάνετε πρωτοσέλιδο στην ώρα για σπορ, θα χτυπάτε μόνο αυτό, δεν θα σας νοιάζει τίποτα άλλο, θα έχετε χάσει τον τελικό κυπέλλο στο ποδόσφαιρο και θα θυμάστε αυτό, εάν ποτέ γίνει αυτό. Να τι είστε εσείς, όχι, θα σας έχουν οδηγήσει να λέτε μόνο λέει, αυτό. Μόνο. Ρε, η καρδούλα σου τι λέει και το άλλο πίσω. Έτσι, τι λέει το φιλοκάρδι σου. Καλησπέρα. Κύριε Κοκοκαλιά σου. Άλλο τι λένε και αυτά είναι μόνο διαβάζεις το πρωτοσέλιδο, καλό είναι για κανένα λεπτό, σε παρηγορεί λίγο, λες φταίνει άλλη. Μετά όμως έρχεται ο πόνος, ο φυσιολογικός, αυτός που νιώθεις εσύ πραγματικά ο καθένας και μου παίρνετε και τηλέφωνα, οι παραμυθιασμένοι, να πείτε τι, πού να τα πείτε, είναι τσάμπα, ρε. Τσάμπα, χαλάτε το χρόνο σας. Καταφέρνετε τίποτα και γίνεστε και χειρότεροι και εσείς οι ίδιοι. Εμπρός. Γιατί επιμένετε σε ένα ψέμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από τον Ταύρο, ο φίλος του Παναθηναϊκού. Τι κάνετε, παιδιά. Μια χαρά. Που είχαμε μιλήσει την άλλη φορά, ε. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Γιώργο. Ναι. Άκη, με τρόμαξε, ρε αδελφέ. Λέω για τον Τάκη, αλλά εσύ μου φαίνεται. Τι έκανα. Τι, με τρόμαξε. Φωνάζει. Όχι, ρε, με τρελαίνει. Αξίδε, δε φίλε, Γιώργο. Άκουτα. Τον έπεισε το δίκιο. Πού τον ψέμουν και τα φίλε, δηλαδή τέλο πάντων. Έτσι. Δεν γίνεται. Είναι κάποια πράγματα. Έχουμε μάθει σαν άντρε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Δεν γίνεται. Όταν είσαι από κάτω, είσαι από κάτω. Δεν μπορεί να βγει από πάνω με το στόμα. Θα βγει από πάνω αγωνιστικά. Όταν βγει από πάνω αγωνιστικά, να σου βγάλω και εγώ το καπέλο, να φοβηθώ και εγώ πρώτο. Εγώ θα φοβηθώ. Δεν θα μου πει εσύ, δηλαδή ο κάθε ένα. Πότε θα φοβηθώ, όταν δω την ομάδα σου να δυναμώνει, πραγματικά θα το καταλάβω πρώτα εγώ και θα ανησυχήσω. Ό,τι και να μου πεις εσύ, το κάθε ΑΕΚτζής, αλλά τώρα να μιλάνε οι ΑΕΚτζίδες, δεν γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουν στη θέση του κάθε ΑΕΚτζή και να είχα φάει τόσες καταραπακές και να έπαιρνα σε έναν οποιοδήποτε Ολυμπιακό και να του λέω και ψέματα και μπαρούφες, δεν το δέχομαι ρε φίλε. Δηλαδή, δεν το δέχομαι για το αθλητικό φίλο. Έτσι όπως το λέω. Ολυμπιακό θα δεις πρώτα. Για το αντρικό φίλο, ρε. Σαν άντρα. Ναι, γιατί Ολυμπιακή είναι έτσι. Δεν, όλοι, ρε. Εμπρός, έλα, πάμε, εντάξει, να μιλήσουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε. Έλα, φίλε, λέγε. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, εγώ κάθε εχθές να δω το παιχνίδι, μόνο που δεν κοιμήθηκα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ εννοώ. Το ντέρμπι της Αθήνας. Τώρα ντέρμπι της Αθήνας, τώρα δεν ξέρω. Συγγνώμη λίγο να πω ότι είναι το τελευταίο τηλέφωνο να μην παίρνει άλλη φίλη. Ναι, πες Γιώργο. Εντάξει,
τώρα δεν τη Αθήνα όπω το πάρει κάποιο. Έτσι είναι σαν να παίζει ο Παναθηναϊκό από την Αθήνα. Μια ομάδα που. Μια περιοχή τη Αθήνα. Μια Φιλαδέλφια, δεν ξέρω τώρα τι. Αλλά α το πούμε, οι δημοσιογράφοι το έχουν κάνει το δέντη τη Αθήνα. Τα χρησιμοποιούν αυτά. Κάφτσα αυτό το παιχνίδι. Λαγοκοιμόμουν λιγάκι. Μου άρεσε Γιώργο που είπες λαγοκοιμόμουν. Πολύ μου άρεσε αυτή η έκφραση. Άκουσε με. Άσε να πω δύο κουβέντες. Λαγοκοιμόμουν, μου άρεσε πολύ αυτή η έκφραση. Πάμε παρακάτω. Τώρα με τον Τάκη είχαμε μείνει στον ύμνο την άλλη φορά. Είχαμε σταματήσει εκεί την κουβέντα μας. Και τον ύμνο του Παναθηναϊκού μου λέγε. Αποδείχθηκε ότι είναι ψεύτικος. Εσάξα, αποδείχτηκε ότι είναι ψεύτικος. Πρωταθλητής όλα τα σπορ, είπατε ότι ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Πάλι ναι, ναι, θα πεις εντάξει, ναι. Τι, να, τι κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, είναι μια η ώρα. Γιώργο, έλα, καλό βράδυ, φιλαράκο μου, έλα, άστο. Έγινε καλό βράδυ. Γιώργο, καλά, Γιώργο, καλό βράδυ. Άστο, Γιώργο. Εντάξει, δεν πήγε και για μια η ώρα. Μια χαρά το παιδί μου, ωραία, μια χαρά το είπα. Αλλά εμείς οι Ολυμπιακοί λέμε, δεν μπορεί να λέτε πρωταθλητής όλα τα σπορ, παντοτινέ. Το παντοτινέ, βγάλτε το. Έχετε πάρει πρωτάθλημα σε τρία βασικά ομαδικά αθλήματα στο πόλο, δεν έχετε πάρει και από εκεί να το βγάλετε. Εντάξει. Και τέλος πάντων παραφύγουμε. Λοιπόν, από αύριο ή μεθαύριο τα εισιτήρια με την Κάχα. Με την Κάχα. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις, μπορείτε να μπείτε στο site της ΚΑΕ. Νομίζω από αύριο πάντως. Μάλλον ναι, από αύριο. Λοιπόν, καλό βράδυ, Μάγκες, Παρασκευή στο γήπεδο. Γεια σας.